Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή του Word of God, Ομολογίες Πίστεως. Σήμερα είναι Σάββατο 24 Αυγούστου 2024 και με χαρά έχουμε κοντά μας τα αδέλφια Λευτέρη και Χρύσα Χρατζά. Καλώς ορίσατε, αδέλφια. Καλώς σας βρήκαμε. Θα τους ακούσουμε με προσοχή και πιστεύουμε ότι θα ακούσουμε μια ζωντανή μαρτυρία, μια ομολογία πίστεως, για να δούμε τι ο Θεός έχει κάνει στη ζωή αυτών δύο των ανθρώπων. Σε εσάς τώρα το λόγο, αδέλφια. Σας ακούμε με προσοχή και να ξεκινήσουμε, τα έλεγα, με την αδελφή τη Χρύσα, η οποία είναι και η πρώτη που πίστεψε. Έτσι δεν είναι, Χρύσα? Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Σας ακούμε. Γεννήθηκα το 1971 στο Περιστέρι. Οι γονείς μου ήταν μια καλή οικογένεια. Ο πατέρας μου αγαπούσε από μικρό στο Θεό. Γεννήθηκε σε ένα χωριό στη Δεσκάτη, στα Τρίκαλα κοντά. Ο μπαμπάς του πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία και μεγάλωσε ορφανός. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που μεγάλωνε, στην αναζήτησή του άρχισε να ζητάει το Θεό. Ήθελα να πω ότι δεν ήξερε να διαβάζει. Φανταστείτε, δεν τελείωσε το σχολείο. Ξεκίνησε τη δουλειά. Μόνος του πήγαινε στην εκκλησία, προσπαθούσε, αγωνιζότανε. Ήταν ψάλτης στην εκκλησία και σιγά σιγά κάποιος του χάρισε μία Αγία Γραφή και ξεκίνησε με την Αγία Γραφή να διαβάζει. Εμείς με την αδερφή μου ήμασταν μικρές και μας φαινόταν αστείο ότι εκείνος προσπαθούσε να μάθει να διαβάσει μέσα από το Λόγο του Θεού. Όμως εκείνος είχε πολύ ζήλο και ήθελε να μάθει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος αγνός, ο οποίος είχε μία εξήτηση για τον Θεό. Και ο Θεός ενεργούσε στη ζωή του με πολλούς τρόπους. Πολλές φορές είχε ακούσει σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε τη φωνή του Θεού, έβλεπε κάποια όνειρα, ενύπνια και ο Κύριος τον οδηγούσε. Έτσι έμαθε σιγά σιγά να διαβάζει το Λόγο του Θεού και μαζί με άλλους ανθρώπους που εξητούσαν και αυτοί τον Θεό ξεκινήσανε προσευχές, νηστείες στην εκκλησία και ο Θεός τους οδηγούσε για να κάνουν το θέλημά του. Εμείς με την αδερφή μου μεγαλώναμε και όταν έφτασα στην ηλικία, τώρα θα το πάω πιο προσωπικά βέβαια, των 12-13 χρονών στο σχολείο, ήμουν έτσι λίγο πιο αντιδραστική και πιο ανεξάρτητη σαν χαρακτήρας. Στο σχολείο άρχισα να κάνω παρέα με παιδιά που ήταν εκτός σχολείου, εξωσχολικούς. Ενώ ήμουν έτσι μια μέτρια μαθήτρια, καλή μαθήτρια, σιγά σιγά να παρασύρωμαι. Όταν έφτασα στα 15-16 χρονών, ήδη άρχισα να αποτραβιέμαι από τα παιδιά του σχολείου και να κάνω παρέα με τα παιδιά τα εξωσχολικά. Ήθελα να πω ότι δεν κάπνιζα, δεν έπινα, ούτε μιλούσα άσχημα. Άρχισα όμως σιγά σιγά να παρασύρωμαι σε όλα αυτά. Συγκεκριμένα στα 16-17 μου γνώρισα περισσότερο αυτή την παρέα, άρχισα να κάνω περισσότερο παρέα μαζί τους και εκεί γνώρισα ένα νεαρό και αυτή η παρέα, ήθελα να πω τώρα σε παρένθεση, ότι παίρνανε ναρκωτικά. Δεν το κατάλαβα αμέσως, είχαν έτσι μηχανάκια, έτσι φάνταζε στο μυαλό μου να πηγαίνω βόλτες, να βγαίνω έξω. Άρχισα να αποτραβιέμαι σιγά σιγά από το περιβάλλον της οικογένειας και αφού έκανα παρέα μαζί τους, όταν έμαθα ότι παίρνανε, είσαι έτσι στην κατάσταση ότι είδα τι κάνανε, είπα, εγώ λέω, δεν θα δοκιμάσω ποτέ, αλλά θα τους βοηθήσω να το ξεπεράσουν. Δεν ήταν κακά παιδιά, απλά ήταν η καταστάση, ήταν αποχωρισμένους γονείς. Πιστεύω ότι είχαν παρασυρθεί. Και εγώ νόμιζα ότι με τη συμπεριφορά μου και ότι ήμουν αδυνατή να τους βοηθήσω να ξεπεράσουν όλα αυτά. Δεν θα πω πολλά λεπτομέρειες γι' αυτό. Σιγά σιγά άρχισα να δοκιμάζω, ήταν έτσι οι συγκυρίες. Έβγαινα πολύ συχνά καθημερινά μαζί τους. Ξεκίνησα με χάπια, μετά ξεκίνησα το χασίσι και μετά αφού του στην πορεία των χρόνων περάσανε περίπου 5 χρόνια, αυτοί είχαν ήδη προχωρήσει στην ηρωίνη και στην κοκαίνη και έτσι ξεκίνησα κι εγώ.
από περιέργεια, ενώ ήμουνα σίγουρη ότι δεν πρόκειται να παρασυρθώ όταν ξεκίνησα την παρέα μαζί τους. Από περιέργεια και επειδή μέσα μου μετά άρχισε να βλέπω ότι δεν είναι και τόσο κακό. Δηλαδή συνηθίζεις αυτό ότι δεν είναι και τόσο κακό και έτσι και την πρώτη φορά δοκίμασα. Αποφάσισα ότι όταν δοκίμασα την πρώτη φορά άρχισα να ξεχνάω όλα αυτά που τα προβλήματα, τις παρές, όλα αυτά που αντιμετώπιζα. Μου άρεσε και χωρίς να το καταλάβω δοκίμασα και δεύτερη, δοκίμασα και τρίτη, ώσπου σιγά σιγά μέσα σε μια πορεία ενός ενάμιση χρόνου έκανα πολλές ενίσχυσεις και ηρωίνη και μετά μαζί μπορώ να πω σε αυτό το διάστημα και κοκαίνη. Αυτός ο κόσμος είναι σκληρός, η αλήθεια είναι μέσα στις ουσίες. Συναντάς και ανθρώπους καλούς και ανθρώπους πονηρούς. Η αλήθεια είναι τα παιδιά αυτά ήταν μεγαλύτερα από μένα σε ηλικία. Πάντα με προσέχανε και με προστατεύανε. Όμως είχα εθιστεί κι εγώ. Πια είχα κι εγώ δεσμά. Ήθελα να πω τώρα θα γυρίσω πίσω. Το πήγα γρήγορα αυτό. Στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου, όπως είπα, είχα μία καλή σχέση με τον Θεό. Προσευχόταν πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος προσευχής και μελέτης του Λόγου. Θυμάμαι, πήγαινε στη δουλειά, στην οικοδομή και το πρωί διάβαζε το Λόγο του Θεού. Όλη μέρα έψελνε στον Κύριο. Το μεσημέρι που γίνανε για τη δουλειά, διάβαζε το Λόγο του Θεού, προσευχότανε και το βράδυ πήγαινε στην εκκλησία. Προσευχότανε πάρα πολύ για μας, για την οικογένειά μας, και για τη μητέρα μου και για την αδερφή μου και για μένα. Και ο Θεός με ένα θαυμαστό τρόπο του είχε μιλήσει και του είχε πει ότι εγώ θα επιτρέψω μία μεγάλη δοκιμασία στην οικογένειά σου, αλλά μέσα από αυτό εσύ θα δεις τη δόξα μου. Έτσι περίπου, τώρα έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έτσι περίπου θυμάμαι τα λόγια. Εκείνος το κράτησε μέσα στην καρδιά του και συνέχιζε όλο να προσεύχεται. Ήταν Ιανουάριος το 1991. Ήμασταν με την παρέα μου μαζί σε μια πλατεία. Έβλεπα τον κόσμο γύρω, ψώνιζε Χριστούγεννα. Είχαν περάσει πρωτοχρονιά. Όπου και έλεγα, Χριστέ μου, η αλήθεια είναι, δεν μ' άρεσε η ζωή που ζούσα. Απλά δεν μπορούσα να ελευθερωθώ. Καμιά φορά σκεφτόμουν μόνη μου, λέγα, αχ, και να υπήρχε κάποιος δυνατός να με ελευθερώσει. Έλεγα μέσα μου, Χριστέ μου, εγώ δεν μ' αρέσει αυτή η ζωή που κάνω, αυτά τα δεσμά που έχω, αλλά δεν έχω τη δύναμη να ελευθερωθώ. Εκείνα τα Χριστούγεννα μέσα μου, λέω, να δεις, λέω, κοίτα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι, είναι ευτυχισμένοι, όλες οι οικογένειες μαζί. Εμένα, λέω, θα με βρούνε κάποια μέρα μαζί με όλους τους άλλους σε καμιά οικοδομή και αυτό θα είναι το τέλος μου. 5 Ιανουαρίου ήμουνα μακριά από το σπίτι μου, πήρα τηλέφωνο τους γονείς μου. Δεν τους έλεγα βέβαια τι γινόταν, όταν μου λέγανε τι κάνεις, πως είσαι, έλεγα ναι, περνάω καλά, ντρεπόμουν. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ευλαβής, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα και η μητέρα μου. Και ντρεπόμουν να τους ομολογήσω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Παίρνω τη μητέρα μου τηλέφωνο, ήμουνα μακριά. Μου λέει τι κάνεις, λέω καλά είμαι. Μου λέει, σε παρακαλούμε, μου λέει, επειδή έχει συμβεί κάτι, μπορείς να έρθεις από εδώ από το σπίτι. Λέω, εντάξει, λέω, θα πάρω ένα ταξί και θα έρθω. Πράγματι, πήρα ένα ταξί και όταν μπήκα μέσα στο ταξί και ξεκίνησα καθοδόν για να πάω στο σπίτι, άκουσα μέσα μου μια φωνή και μου λέει, δεν θα ξαναγυρίσεις πίσω. Έτσι καθαρά το άκουσα. Παραξενεύτηκα, το κράτησα όμως. Έφτασα στο σπίτι, μπήκα μέσα, με πιάνουν οι γονείς μου, κλειδώνουν την πόρτα και μου λέει ο μπαμπάς μου, μου λέει, έλα τώρα, μου λέει, να μιλήσουμε. Λοιπόν, μας είπανε έτσι και έτσι ότι έχεις αυτές τις παρές, είχαν μάθει από συγγενείς, αυτός ο άνθρωπος που ήμουνα μαζί μάθανε ότι είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα σε παρανομία και στις ουσίες και μου λέει ο μπαμπάς μου, θέλουμε να μας πεις την αλήθεια. Μέσα μου σκέφτηκα, λέω, τόσα χρόνια, παρόλο που με συμβουλεύαν οι γονείς μου, εγώ έκανα ό,τι ήθελα, ό,τι μου άρεσε, ό,τι σκεφτόμουν εγώ στο μυαλό μου. Λέω,
ας ακούσω μια φορά και τους γονείς μου, έτσι απλά το σκέφτηκα. Και λέω, εντάξει, θα σας πω όλα την αλήθεια. Λέω, έτσι και έτσι, έχω μπλέξει κι εγώ, παίρνω κι εγώ ουσίες όλο αυτό το διάστημα, είναι όλη η παρέα. Μου λέει ο παπάς μου, σήκω στα μανίκια σου. Σηκώνω τα μανίκια μου, τα μανίκια μου είχα όλο σημάδι από τις ενέσεις. Εκεί έσπασα, άρχισα να κλαίω, μου λέει ο μπαμπάς μου, θα σε βοηθήσουμε, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Απλά φοβήθηκα, επειδή το τελευταίο διάστημα έκανα πολύ συχνά την ημέρα, αρκετές φορές, και φοβήθηκα ότι θα με πιάναν οι πόνοι. Μου λέει ο μπαμπάς μου, θα πάμε, μου λέει, θες, πρώτα απ' όλα με ρώτησε. Μου λέει, θες, μου λέει, να πάμε στην εκκλησία. Εγώ στην εκκλησία είχα πάει μόνο άλλη μία φορά. Είχα βέβαια μια πολύ καλή εντύπωση από τους ανθρώπους έτσι που συναναστρεφόταν ο πατέρας μου και από το χώρο της εκκλησίας μου άρεσε εκείνη τη φορά που είχα πάει. Και λέω θέλω. Μου είπε ο πατέρας μου, ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει. Η μητέρα μου έτσι, να πω την αλήθεια, και αγχώθηκε και στεναχωρήθηκε. Δεν ήταν τόσο κοντά σαν τον πατέρα μου. Δεν είχε τόσο πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο πατέρας μου όλα αυτά τα χρόνια βοηθούσε πολύ και νέους που ήταν σε ουσίες και έτσι ανθρώπους που είχαν ανάγκη και είχε δει θαύματα να κάνει ο Θεός και είχε μέσα του πίστη ότι ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Και είπα πράγματι, επειδή φοβήθηκα, μου λέει θα σε πάμε πρώτα σε ένα νοσοκομείο. Ξεκινήσαμε πρώτα, πήγαμε στο νοσοκομείο, με είδαν εκεί οι γιατροί, βέβαια δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν σε κάτι και μόλις φύγαμε από το νοσοκομείο, ξεκινήσαμε να πάμε στην εκκλησία. Ήταν η ώρα της προσευχής, 7 με 8 προσευχή και 8 με 9 το κήρυγμα. Μόλις έφτασα στην εκκλησία άρχισαν να με πιάνουν οι πόνοι. Να πω την αλήθεια δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, μόνο ότι έκλαιγα. Έκλαιγα πάρα πολύ. Ξεκίνησε το κήρυγμα, πάλι δεν θυμάμαι έτσι μέσα από το Λόγο του Θεού κάτι συγκεκριμένο. Απλά άρχισα να πονάω και να αισθάνομαι μια κατάπτωση, όπως πώς να το πω τώρα. Πόνοι και όπως έρχεται να λιποθυμήσεις, κάπως έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Με πιάσαν οι γονείς μου και στο τέλος όταν τελείωσε ο Λόγος του Θεού, είπε ο ποιμένας ότι αν κάποιος θέλει να έρθει μπροστά, ο Χριστός μπορεί να θεραπεύσει και να ελευθερώσει. Και με πιάσαν οι γονείς μου από τη μία μεριά ο ένας και από την άλλη ο άλλος και πήγαμε μπροστά. Εκεί προσευχήθηκα. Κατά το Λόγο του Θεού που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι οι πρεσβύτεροι να λείψουν με έλαιο, το ευχέλαιο δηλαδή, πράγματι με λείψανε με ευχέλαιο, εγώ όλο προσευχόμουν να έκλαιγα και έλεγα «Χριστέ μου, θέλω να ξεκινήσω μια καινούρια ζωή, θέλω να με ελευθερώσει». Έκλαιγα. Πράγματι τελείωσε το κήρυγμα και φύγαμε με τους γονείς μου να πάμε στο σπίτι. Ήθελα να πω ότι ο πατέρας μου 3 μέρες κράτησε αυτή η δυνατή πόνη, δεν έτρωγα, δεν έπινε, ήμουν όλο ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ο πατέρας μου δεν έφυγε λεπτό από δίπλα μου. Ήταν όλο γονατισμένος δίπλα μου και προσευχότανε. Ήθελα να σας πω ότι όταν σταματούσε την προσευχή έστω για λίγο, ξεκινούσαν πάλι οι πόνοι. Όταν συνέχιζε την προσευχή, σταματούσαν τελείως οι πόνοι. Πέρασε πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα και την τρίτη μέρα το βράδυ, όπως ήταν ο γονατιστός δίπλα μου, βλέπει ένα όραμα. Βλέπει ένα πολύ μεγάλο αστέρι, πέρασε από πάνω μου, με φώτισε ολόκληρη και άκουσε μία φωνή που του είπε «Εγώ το παιδί σου το ελευθέρωσα». Αυτό μας το είπε ο πατέρας μου και την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε σε ένα εργαστήριο ειδικό στην Αθήνα να μου κάνουν εξέταση, να δουν αν είχα κάποια ασθένεια και το ποσοστό από τις ουσίες που ήταν στο αίμα μου. Όταν ο γιατρός εκεί πήγε να μου πάρει αίμα, δεν έβρισκε φλέβα. Οι φλέβες μου ήταν τελείως κατεστραμμένες. Και όταν ρώτησε τους γονείς μου περίπου πόσο καιρό κάνει αυτή τη ζωή, αυτές τις ουσίες, δηλαδή την ηρωίνη, είπαν οι γονείς μου περίπου 1,5 χρόνο. Λέει, αποκλείεται. Είναι τόσο κατεστραμμένες οι φλέβες της που δεν μπορώ να τις πάρω αίμα. Γυρίσαμε στο σπίτι. Μόλις γυρίσαμε στο σπίτι, άρχισαν από το χώρο της εκκλησίας να μας επισκέπτονται. Όταν ερχόντουσαν, έτσι ζευγάρια, έτσι, εγώ τους έβλεπα όταν μπαίνα στο σπίτι σαν άγγελοι Θεού.
Τα πρόσωπά τους λάμπανε, μου μιλάγανε πολύ παρηγορητικά. Μέσα από το Λόγο του Θεού προσευχόντουσαν για μένα. Μετά έμαθα ότι στο χώρο της Εκκλησίας κάνανε και προσευχή εκείνο το διάστημα το τριήμερο για να ελευθερωθώ χωρίς να το ξέρω. Μετά από μια μέρα πήραμε την απάντηση τηλεφωνικώς γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στην Αθήνα. Στείλαμε μάλλον μια θεία μου να πάρει την απάντηση και όταν πήρα τα χαρτιά και το είδα, έγραφε στο χαρτί ένα απειροελάχιστο ποσοστό μέσα στο αίμα μου από τις ουσίες. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, το κοίταγα. Και πήραμε τηλέφωνο με τη μητέρα μου και λέει στο γιατρό, είναι σωστές, λέει, οι απαντήσεις, οι εξετάσεις. Και λέει ο γιατρός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Είναι τόσο απειροελάχιστο το ποσοστό στο αίμα της, ενώ η κλινική της εικόνα είναι χάλια, που δεν γράφεται με λόγια. Με αριθμούς δεν μπορούσαν να το γράψουν. Αυτό τώρα, για να γίνει ιατρικός, πρέπει να καθαρίσει το αίμα. Οι μήνες πρέπει να το κάνουν, για να καθαρίσει το αίμα ενός τέτοιου ανθρώπου και ο οργανισμός του. Εγώ εκεί κατάλαβα ότι κάτι είχε κάνει ο Θεός. Κατάλαβα ότι ήταν μια ενέργεια του Θεού. Λέω, κάτι έκανε ο Θεός. Μου χάρισε που βάζω μια Καινή Διαθήκη και άρχισα να τη διαβάζω. Το πρώτο εδάφιο που διάβασα ήταν στην προς Ρωμαίους επιστολή, εκεί που λέει ότι εγώ σαν άνθρωπος θέλω να κάνω το καλό, αλλά μέσα μου βλέπω έναν άλλο νόμο που κάνω το κακό. Και εγώ λέει ταλαιπωρός άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, αυτό νιώθω. Εγώ λέω, δεν θέλω να κάνω αυτή τη ζωή, αλλά κι όμως μέσα μου έρχεται αντιμέτωπο και την κάνω. Και λέει μετά ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να ελευθερώσει. Και λέω, κοίτα αυτό που εγώ ζω, μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια που είχε γραφτεί ο Λόγος του Θεού, εγώ το ζω τώρα αυτό και το νιώθω. Εκεί κατάλαβα ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Στο δωμάτιό μου άρχισα να γονατίζω και να προσεύχομαι. Με απλά λόγια. Έλεγα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μου λίγη χαρά, δώσε μου λίγη αγάπη. Κάνε να νιώθω όμορφα, να μην έχω ανάγκη όλες αυτές τις ουσίες για να νιώθω που δεν ένιωθα χαρά, απλά νιώθεις ότι ξεχνιέσαι και ότι σαν να παίρνεις φάρμακα παυσίπονα σε πολύ δυνατή μορφή. Δεν είναι όμως εφορία, δεν είναι χαρά. Μόλις σηκωνόμουν από που είχα γονατίσει το δωμάτιό μου, ένιωθα χαρά, ένιωθα αγάπη, έβλεπα διαφορετικά το περιβάλλον μου, τους ανθρώπους. Δηλαδή, ξεκίνησα να πηγαίνω στην εκκλησία. Εκεί άρχισα να ακούω και το Λόγο του Θεού, μιλάγανε για το χαμένο πρόβατο, ένιωθα το χαμένο πρόβατο. Άκουγα μετά άλλο κήρυγμα για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη γυναίκα που πήγε στα πόδια του Χριστού και έκλαιγε και ήταν αμαρτωλή. Και έλεγα, Θεέ μου, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω, μόνο τα δάκρυά μου, θέλω μόνο να με βοηθήσεις. Και άρχισα να ταυτίζομαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους Αγίους που ήταν μέσα στο Ευαγγέλιο. Σιγά σιγά γνώρισα μέσα από το χώρο της εκκλησίας παιδιά που ήταν αναγεννημένα, που είχαν έτσι σχέση με τον Θεό και άρχισα να νιώθω μια καλή ζήλια μέσα μου, ότι ήθελα να τους μοιάσω. Ήθελα να πω ότι στο χώρο της εκκλησίας με δεχτήκαν με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό έλεγα μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι πώς με αγκαλιάζουν, με καλούσαν στο σπίτι τους, μου μιλούσαν, προσευχόμασταν όλοι μαζί. Η αγάπη τους με κέρδισε. Μέσα στα πρόσωπά τους έβλεπα την αγάπη του Θεού. Σε αυτό το διάστημα άρχισαν έτσι οι τριγύρους στην οικογένεια να βλέπουν την αλλαγή. Άρχισε η μητέρα μου να βλέπει την αλλαγή. Και εκείνη άρχισε να διαβάζει δειλά-δειλά το Λόγο του Θεού. Άρχισε η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν η πρώτη μετά που είδε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Πάντα και εκείνη ήταν έτσι κοντά στο Θεό, προσευχότανε, πήγαινε και σε ολονυχτίες. Μόλις είδε αυτή την αλλαγή, αποφάσισε και εκείνη ότι θέλει να έρχεται στην εκκλησία και θέλει και εκείνη να ακολουθήσει. Γέγα, καλά, ήταν μεγάλη πολύ, ήταν πάνω από 80, τώρα δεν θυμάμαι την ηλικία, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μετά άρχισε δειλά-δειλά να έρχεται και η μαμά μου, προσευχόμασταν ο Κύριος να την ελευθερώσει γιατί είχε το τσιγάρο και προσπαθούσε, λίγο το κόβε μόνη της, λίγο με δικές της δυνάμεις.
Και μια μέρα έτσι που ήταν στο χώρο της εκκλησίας και σκεφτόταν, λέει, κάτσε παιδί μου, λέει, τώρα ο Χριστός ελευθέρωσε το παιδί μου από τόσα μεγάλα δεσμά. Τι κάθομαι, δηλαδή, δεν μπορεί να ελευθερώσει εμένα από το απλό το τσιγάρο. Έτσι και ο Κύριος την ελευθέρωσε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ήσουν η αιτία άλλους ανθρώπους να πλησιάζουν το Θεό με πίστη πλέον τώρα, βλέποντας τα αποτελέσματα στη ζωή σου πρακτικά. Πρακτικά και μέσα στην οικογένεια και μέσα στη γειτονιά. Άλλαξε η ζωή μου. Δεν ήθελα να κυκλοφορώ βέβαια μόνη μου καθόλου, γιατί φοβόμασταν. Πήγε ο πατέρας μου στην αστυνομία, γιατί τα τηλέφωνα το πρώτο διάστημα χτυπάγανε μέρα νύχτα, περνάγανε έξω από το σπίτι μας, φοβόντουσαν μήπως πάω και πω κάτι στην αστυνομία. Πήγε ο πατέρας μου, μίλησε στην αστυνομία και τους είπε ότι έτσι και έτσι το παιδί μου δεν έχει πια καμία σχέση. Και εγώ βέβαια φυλαγόμουν όσο μπορούσα, δεν κυκλοφορούσα μόνη μου, δεν σήκωνα τα τηλέφωνα. Ήθελα να πω και μια εμπειρία τώρα σε σχέση με το τηλέφωνο. Προσπάθησα και προσκολήθηκα στον εκκλησιαστικό χώρο με τα παιδιά της εκκλησίας. Μια μέρα σήκωσα το τηλέφωνο, κάπου είχαν πάει οι γονείς μου, ενώ προσπαθούσα να μην το σηκώνω. Και όταν σήκωσα το τηλέφωνο, άκουσα μια γνώριμη φωνή από το παρελθόν. Εκείνη την ώρα σάστησα και την ώρα που σήκωσα το τηλέφωνο και ακούω τη φωνή, δεν μίλησα καθόλου. Μέσα μου άκουσα μια φωνή και μου λέει ότι θα πιάσει συζήτηση όπως έπιασε η Εύα με τον Όφη. Και αμέσως έκλεισα το τηλέφωνο, με έπιασε φόβος. Κατάλαβα δηλαδή ότι ακόμα ήμουνα αδύναμη και έπρεπε να μείνω κοντά στο Θεό για να μου δώσει ο Θεός δύναμη να μπορέσω πια να σταθώ στο θέλημά Του. Προσπαθούσα, έλεγα, τι θέλει ο Θεός από μένα, πώς θέλει ο Θεός να ντύνομαι. Έτσι θα ντυθώ. Πώς θέλει ο Θεός να συμπεριφέρομαι. Έτσι θα συμπεριφερθώ. Και από το χώρο τον εκκλησιαστικό κοίταγα τις γυναίκες πώς δινόντουσαν, πώς συμπεριφερόντουσαν, υπήρχε σεβασμός, υπήρχε μια ευλάβεια, όλο αυτό μου άρεσε, άλλαξα τελείως τον ντύσιμό μου, σταμάτησα να ακούω τη μουσική που άκουγα. Είχα και μια εμπειρία έτσι στο χώρο της προσευχής, δεν ξέρω βέβαια αν θέλει και Λευτέρης έτσι, αν φτάσει μέχρι εκεί και θέλετε να σταματήσω τώρα. Εσύ και βλέπουμε το Λευτέρη, θα το πιάσουμε σε λίγο. Ήμασταν την πρώτη Κυριακή που πήγα στην εκκλησία. Ακόμα δεν γνωριζόσαστε. Όχι, μετά από 6 χρόνια, αφού ήμουν στον χώρο της εκκλησίας. Έχουμε χρόνο τότε. Την πρώτη Κυριακή που πήγα στην εκκλησία, είδα τους ανθρώπους που μεταλαμβάνανε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μέσα μου έτσι ζήλεψα και δεν είπα κάτι, μέσα μου μόνο το σκέφτηκα και λέω, θα ήθελα κι εγώ, λέω, έτσι να κοινωνήσω. Αλλά ήξερα ότι είχα ακόμα πράγματα, δηλαδή τη μουσική, τον ντύσιμό μου, έτσι πράγματα που σκεφτόμουν μέσα μου. Παρόλο που ο Κύριος με είχε ελευθερώσει από τις ουσίες, δεν είχα αναγεννηθεί όμως. Παρόλο που διάβαζα το Λόγο του Θεού, δεν είχε αλλάξει έτσι μέσα όλη η καρδιά μου να ζητάω να έρχεται από μόνο του, να μην με πιέσει κανείς, να έρχεται από μόνο του το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά που διάβαζα και όλα αυτά που έβλεπα στην εκκλησία. Μόλις τελείωσε η εκκλησία, δεν το έπεσε κανέναν. Του Χριστέ μου, θα ήθελα να μου δείξει ένα σημάδι, μόνο εγώ και εσύ. Μέσα μου στην προσευχή το είπα. Πήγαμε σε ένα σπίτι, ήταν πάρα πολλά νέα παιδιά και αγόρια και κορίτσια και αφού φάγαμε όλοι μαζί, μιλήσαμε, ήθελα να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ να ακούω ομολογίες, σαν και τώρα δηλαδή. Τότε βέβαια δεν είχαμε ούτε YouTube, ούτε ραδιόφωνο, είχαμε εφημερίδες. Μου είχε πάρει ο μπαμπάς μου ένα τόμο που είχε χρόνων εφημερίδες και στις χριστιανικές εφημερίδες αυτές, στο χριστιανισμό, στο τελευταίες σελίδες, είχε ομολογίες. Εγώ διάβαζα όλες τις ομολογίες, πάρα πολλές φορές τις διάβαζα. Μου έδιναν τόσο θάρρος και δύναμη. Έβλεπα και ανθρώπους που ήταν από το χώρο που ήμουνα κι εγώ και έλεγα, αφού τα καταφέραν κι αυτοί, αμήν. Προσπαθούσα να παίρνω θάρρος και δύναμη μέσα από αυτό. Διάβαζα πολλές κασέτες, είχαμε κασετόφωνα τότε. Διάβαζα το Λόγο του Θεού, διάβαζα κηρύγματα, άκουγα εκκλησιαστικούς ύμνους που δοξάζανε το Θεό. Μαλάκωνε η καρδιά μου,
άνοιγε η καρδιά μου μέσα από τους ύμνους. Ένιωθα να πλησιάζω πιο κοντά στον Θεό. Εκείνη την Κυριακή που πήγα στην εκκλησία, μετά αφού του πήγαμε στο σπίτι, είχαμε προσευχή. Και έτσι στην προσευχή, με ένα θαυμαστό τρόπο, μου μίλησε, άκουσα τη φωνή του Θεού και μου μίλησε, μάλλον ξεκίνησε να μου μιλάει και εγώ απάντησα από μέσα μου. Και άκουσα τη φωνή του Θεού μετά να μου λέει, να μου απαντάει σε αυτό που ρώτησα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ότι ασχολείται με μένα. Εκπλήχτηκα, έσπασε η καρδιά μου, έκλαιγα. Λέω, ο Θεός που είναι Θεός του σύμπαντος, είναι εκατομμύρια κόσμος και ασχολείται μαζί μου, αγαπάει εμένα. Έτσι κατάλαβα ότι υπάρχει ελπίδα και ότι ό,τι και ο άνθρωπος μακριά να είναι και λάθη να έχει κάνει στη ζωή του, υπάρχει ελπίδα ότι ο Χριστός αγαπάει. Αυτό μου έμεινε, η αγάπη του Χριστού. Και εκεί είπα, εκεί πήρα την απόφαση, σαν να άλλαξε, πώς να σας εξηγήσω, τα μάτια μου. Πιστεύω ότι εκεί ήταν η αναγέννησή μου ολοκληρωτική. Έβλεπα τα πάντα πιο όμορφα. Τα σπίτια πιο όμορφα, τους ανθρώπους πιο όμορφους, τη φύση πιο όμορφη. Όλα τα έβλεπα όμορφα, χαρούμενα. Λέω, δεν με νοιάζει να πετάξω τα ρούχα αυτά τα πιο, που δεν ήταν και τόσο σεμινά, δεν με ένοιαζε. Λέω, γνώρισα τον Χριστό, μου μίλησε ο Θεός. Ο Θεός ασχολείται μαζί μου, με αγαπάει. Δεν με ένοιαζε να πετάξω τις κασέτες που είχαμε τη μουσική. Πολλά πράγματα αποφάσισα να τα διώξω από τη ζωή μου για να κάνω το θέλημα του Θεού. Μου μίλησε μετά ο πατέρας μου, μου είπε ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει και να βαπτιστεί. Όταν μου το είπε, ήθελα αμέσως να βαπτιστώ. Επειδή δεν μπορούσε όμως η μητέρα μου να έρθει στην εκκλησία, αποφασίσαμε την επόμενη μέρα να βαπτιστώ. Πράγματι και έγινε, και όταν την ώρα που έγινε η βάφτισή μου, μίλησε ο Θεός στον πατέρα μου και του είπε ότι εγώ σήμερα σου είχα δώσει μια υπόσχεση πριν από πολλά χρόνια. Σήμερα ήρθε η ώρα να εκπληρώσω αυτή την υπόσχεση. Δόξα τω Θεώ. Αυτό βέβαια το ήξερε μόνο ο πατέρας μου και ο Θεός, και το θαυμαστό είναι αυτό, ότι αυτό που ζητάμε από τον Θεό και έχουμε στην καρδιά μας, εκείνος βλέπει μέσα, και ας νομίζουμε εμείς ότι είμαστε ένα σκουπίδι, εκείνος κάτι βλέπει μέσα, το οποίο εμείς δεν το βλέπουμε, και οι άνθρωποι άλλοι μπορεί να μην το βλέπουν, αλλά εκείνος που βλέπει την καρδιά, βλέπει ότι υπάρχει μια σπίθα, μια ελπίδα. Ναι, 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 δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ τω Θεώ, αυτή η απόφαση ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα στη ζωή μου, δεν το μετάνιωσα ποτέ. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Δυσκολίες έρχονται στη ζωή. Και όταν είσαι και νέος, ήμουνα 19 χρονών, δεν ήξερα τι δουλειά να κάνω. Ήταν σαν να σταμάτησε στις ουσίες, βέβαια θα το πει και ο Λευτέρης αυτό, σαν να σταματάει, παγώνει η ζωή. Και μετά πρέπει να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Δεν ήξερα τι επάγγελμα θα κάνω. Βέβαια προσευχόμουν και για το επάγγελμα. Μετά σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Για ένα διάστημα ήθελα να αφιερωθώ, να γνωρίσω το Θεό, να δω τι θέλει από μένα, να ξέρω ότι είναι καθαρά το θέλημά του. Έτσι και περνούσε η πορεία, συνέχιζα να προσεύχομαι. Θέλετε να συνεχίσω, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Εντάξει. Που γνώρισα το Λευτέρη. Ναι. Ξεκίνησα ένα διάστημα να προσεύχομαι λίγο πιο έντονα. Αφού του περάσανε βέβαια 4-5 χρόνια, πάρα πολύ όμορφα πέρασα με τα παιδιά της εκκλησίας και μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Πολύ ευτυχισμένα, πολύ χαρούμενα χρόνια. Ήθελα να πω ότι ο Θεός με ενίσχυε πολλές φορές με ενύπνια. Το πρώτο όνειρο ενύπνιο που είχα δει ήταν σημαδιακό, θα σας το πω με λίγα λόγια και
πιστεύω ότι θα μπορούσατε εσείς να το εξηγήσετε, να καταλάβετε. Ήμουνα, λέει, σε ένα μεγάλο σπίτι, πάρα πολύ τεράστιο, με πολύ τεράστιες πόρτες. Αυτό το σπίτι ήμουνα με την παρέα μου, την παλιά που είχα. Ήμασταν όλοι μαζί εκεί. Αυτό το σπίτι είχε τόσο μεγάλες πόρτες και τεράστιες και πολλά δωμάτια, ήταν σαν λαβύρινθος, το οποίο έμπαινες από τη μία πόρτα, έβγαινες από την άλλη, έμπαινες από τη μία και ήσουν όλοι στον ίδιο χώρο. Και όπως έκανα όλη την ώρα τον ίδιο κύκλο μέσα σε αυτό το σπίτι με αυτά τα παιδιά, λέω, δεν μπορώ να καταλάβω, λέω, γιατί δεν μπορώ να βγω από εδώ μέσα. Παρουσιάστηκε μια κοπέλα, πολύ καλή, πολύ γλυκιά, και μου λέει, έλα, θα σε βοηθήσω εγώ να βγεις έξω. Με πήρε από το χέρι, με έβγαλε έξω και με πήγε πλάγια σε αυτό το σπίτι, το οποίο υπήρχε μια σκαλίτσα πάρα πολύ μικρή, δηλαδή τόσο μικρή, ίσα-ίσα χωράγαν τα πόδια μου. Μου λέει, από εδώ θα κατέβεις κάτω και από εδώ θα μπορέσεις να φύγεις. Ξεκίνησα, κατέβηκα κάτω και όταν κατέβηκα, δεν ήταν κάτω εν τέλει. Βγήκα σε ένα πολύ μεγάλο κήπο, το οποίο είχε πρασινάδα και δέντρα και ήμουν πολύ χαρούμενη εκεί και ευτυχισμένη. Και μετά όταν άκουσα το Λόγο του Θεού που έλεγε ότι η πλατιά είναι η πύλη, ευρύχωρη οδός που φέρνει στην απώλεια, κατάλαβα ότι ήμουνα μέσα σε αυτές τις πύλες, σε ένα λαβύρινθο. Και μετά έλεγε στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη οδός. Θυμάμαι σαν και τώρα αυτά τα μικρά σκαλάκια που νόμιζα εν τέλει όμως ότι θα πήγαινα χαμηλά, δηλαδή θα κατέβαινα, και όμως ανέβηκα ψηλά μέσα από αυτά τα σκαλάκια, μέσα από αυτή τη στενή πύλη, βρήκα μέσα τη χαρά, βρήκα την ειρήνη, βρήκα το σκοπό της ζωής. Μετά είχα διάφορες απορίες, ζητούσα από τον Κύριο, μου έδειχνε πώς θα ήταν η ζωή μου, αν δεν είχα διαλέξει, αν δεν είχα πάρει απόφαση να ακολουθήσω τον Κύριο, πώς θα ήταν η ζωή μου. Και εκεί καταλάβαινα ότι είχα πάρει τη σωστή απόφαση, ήμουνα στο σωστό δρόμο. Άρχισα να σκέφτομαι μετά αν θα ήθελα να κάνω οικογένεια. Άρχισα να προσεύχομαι. Δεν είχα μέσα μου κάτι, μέσα στην καρδιά μου κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο που ζητούσα, έλεγα, εγώ, Χριστέ μου, λέει, είμαι ευτυχισμένη με τους γονείς μου. Είναι κοντά στο Θεό και εκείνη, ευτυχισμένη στην Εκκλησία. Αν θα ήθελες να κάνω οικογένεια, θα ήθελα μόνο να βρω έναν άνθρωπο που να αγαπάει εσένα. Γιατί ξέρω ότι αν πρώτα αγαπάει εσένα, θα αγαπάει και εμένα, θα αγαπάει και τα παιδιά. Μόνο αυτό προσευχόμουν. Όπως ήμουνα μια μέρα προσευχόμουν και ήμουνα γονατιστή, έκλεισα τα μάτια μου. Και όταν έκλεισα τα μάτια μου, είδα μια όραση ότι ήμουνα σε ένα δρόμο και ότι τον περπατούσα, αλλά είχα δρόμο μπροστά μου, είχα πορεία. Κατάλαβα ότι δεν θα ήταν σύντομο. Και έτσι περίμενα, προσευχόμουν και περίμενα. Ήμασταν πολλά κορίτσια τότε εκεί στην εκκλησία και έτσι προσευχόμασταν, μιλάγαμε, διαβάζαμε το Λόγο του Θεού όλες μαζί. Με καλέσανε, συνέπεσε να έχω και γενέθλια κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία. Νομίζω ήταν λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά σου. Λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά μου, με καλέσανε σε ένα σπίτι, ένα ζευγάρι που κάναμε πάρα πολύ συντροφιά. Και είχαν καλέσει πολλά παιδιά νεολαία και είχαν καλέσει και το Λευτέρη. Μόλις τον είδα που μπήκε ο Λευτέρης, καθίσαμε όλοι μαζί, μιλήσαμε και του είπανε να κάνει την ομολογία του. Όταν έκανε την ομολογία του, έτσι ένιωσα μια συμπάθεια μέσα μου για το Λευτέρη. Και μόλις τελείωσε την ομολογία του, καθίσαμε έτσι και μιλήσαμε έτσι. Είχαμε, μπορώ να πω, ένα κοινό παρελθόν, χωρίς βέβαια να γνωριζόμαστε. Και έτσι μιλήσαμε περισσότερο και ένιωσα έτσι μια συμπάθεια. Τώρα θα πει και ο Λευτέρης μετά. Σε σένα τώρα, αδερφέ μου, σε μένα, ναι. Έτσι και εγώ γεννήθηκα το 1971, αρχές του χρόνου. Και εμένα η οικογένειά μου ήσυχη ήταν. Θυμάμαι η μητέρα μου με ξύπναγε το πρωί τις Κυριακές και πήγαινα στο κατηχητικό. Και στο κατηχητικό μου είχε μείνει πολύ μέσα στη διάνοιά μου η ιστορία με το χαμένο πρόβατο. Θυμάμαι ο κατηχητής τότε το έλεγε και μέσα μου ήρθε και κούμποσε. Και είχα συνδυάσει τον Χριστό ότι είναι ο καλός βοσκός
Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε τα προβατάκια που χανόμαστε και έρχεται και μας βρίσκει. Κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, άρχισα να μην πηγαίνω πολύ στο κατηχητικό, άρχισα να αραιώνουμε έτσι και από το χώρο της εκκλησίας που με πήγαινε η μητέρα μου. Μετά άρχισαν λίγο κάποια προβλήματα, άνοιξε ο πατέρας μου ένα καφενείο και άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά του. Υπήρξαν προβλήματα στην οικογένεια, είχαμε κάποιες προστριβές. Εγώ τα βλέπω όλα αυτά, στεναχωριόμουν γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί και έτσι είχα αρχίσει και κλεινόμουν στον εαυτό μου. Είχα γίνει ένα πολύ εσωστρεφές παιδί, δύσκολα ανοιγόμουν, δύσκολα έκανα παρέες, είχα κλεισί πολύ στον εαυτό μου. Θυμάμαι μου το έλεγε η γιαγιά μου, με πηγαίνα στη γιαγιά μου και κοντά έμενε και δίψαχα και δεν άνοιγα το, ας πούμε, το ψυγείο να πάρω νερό. Τόσο πολύ είχα πιεστεί σαν άνθρωπος, σαν παιδί. Έφτασαμε στην ηλικία του που πήγα πρώτη γυμνασίου. Επειδή δεν μίλαγα και να ήξερα το μάθημα, δεν σήκωνα το χέρι να το πω. Όταν μου λέγανε πες, δεν ντρεπόμουν, να έσκυβα το κεφάλι και δεν μίλαγα. Με αποτέλεσμα να μείνω στην πρώτη γυμνασίου. Μετά, εκείνη την περίοδο είχε ο παππούς μου ένα εξοχικό στο Μενίδη, στο Γυροβουνό, και αποφασίσαν οι γονείς μου να φύγουμε, να πάμε, να μην πληρώνει και εμένα μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στα Σεπόλια, συγκεκριμένα. Πήγαμε στο Μενίδη, άλλαξα σχολείο, πήγα εκεί στην περιοχή, βρέθηκα ένας άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Αυτό με πίεσε ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ήξερα κανέναν, βρέθηκα προεκπλήξεων που λένε. Και σιγά σιγά πήγα πάλι πρώτη γυμνασίου, την πέρασα την πρώτη γυμνασίου με τα χίλια ζόρια. Άρχισα εκεί να κάνω παρέα με κάποια παιδιά που ήταν αυτά που με δεχτήκανε. Δηλαδή ήταν τα παιδιά που ήταν πιο ελεύθερα στις σκέψεις, στις πράξεις. Τα παιδιά που διαβάζαν, μελετούσαν, δεν είχαν ανάγκη να κάνουν παρέες, είχαν τις δικές τους παρέες. Και έτσι βρήκα αυτόν τον κόσμο, τον κύκλο, να προσκοληθώ. Συζητώντας με τα παιδιά αυτά, είδαμε ότι έχουμε πολλά κοινά. Συγγνώμη. Δηλαδή, οι γονείς μας, ας πούμε, είχαν τα προβλήματά τους, όπως είπε και η Χρύσα, άλλοι ήταν παιδιά χωρισμένων γονιών, παιδιά που οι γονείς πίνανε, που είχαν προβλήματα. Και προσπαθούσαμε κάπου να ξεσπάσουμε αυτό το που είχαμε μέσα μας. Δεν μπορώ να το πω σαν μίσο, σαν κακία, αλλά κάπου ήθελαμε να δείξουμε κάτι. Και αρχίσαμε να κάνουμε κάποιες πράξεις, οι οποίες ήταν ανούσιες. Δηλαδή θυμάμαι, ήταν καλοκαίρι, βγήκαμε αργά το βράδυ έξω, πήγαμε σε ένα περίπτερο, σπάσαμε το λουκέτο, πήραμε τα παγωτά, όχι γιατί πεινάγαμε να φάμε ή είχαμε ανάγκη να φάμε παγωτό. Τα πήραμε, δοκιμάζαμε και τα πετάγαμε δεξιά-αριστερά έτσι. Και αυτό μας έκανε να νιώσουμε ότι είμαστε κάποιοι. Ναι. Και μετά λέμε δεν κάνουμε και κάτι άλλο. Μετά πήγαμε σε ένα στο σχολείο που πηγαίναμε, κάναμε κάποιες ζημιές. Και αυτό μας εξιτάρισε και λέμε α, αυτό είναι. Νομίζαμε ότι αυτό είναι η ζωή, ότι θα κάνεις ζημιές, θα κάνεις κάτι για να δείξεις ότι υπάρχεις. Ότι είμαι κι εγώ εδώ. Είμαι κι εγώ εδώ, υπάρχω, κάτι κάνω. Δείξτε μου λίγη προσοχή. Δείξτε και λίγο σε μένα να δείτε τι κάνω. Κάπως να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε και εμείς εδώ. Υπάρχουμε και εμείς. Αρχίσαμε το τσιγάρο. Ξεκίνησα να αλλάζω κι εγώ και το ντύσιμό μου. Άρχισα να φοράω στενά ρούχα, μαύρα ρούχα, να φινώ μαλλιά, να έχω ξεσπάσματα έντονα. Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στην οικογένειά μου, τσακωνόντουσαν οι γονείς μου, μετά τσακωνόμουν εγώ με τους γονείς μου, οι γονείς μου εμένα. Υπήρχε μια μεγάλη ταραχή μέσα στην οικογένεια, δυστυχώς, αλλά δεν έβλεπα και κάποια διέξοδο. Είχαμε φτάσει, ας πούμε, ξέρω, 3 ώρα το βράδυ, γιατί δίναμε ραντεβού σε μια πλατεία και μετά βγαίναμε και κάναμε ζημιές. Κάναμε αστεία πράγματα και χαζά πράγματα. Δεν καταλαβαίναμε όμως ότι κάποιους ανθρώπους τους πληγώναμε. Ότι αυτό που εγώ έκανα τη ζημιά, ότι κάποιος άνθρωπος του ανήκει και ότι δεν έχω δικαίωμα να το κάνω. Και σιγά σιγά αρχίσαμε αυτή η παρεούλα με αυτά τα παιδιά να γινόμαστε σαν συμμορία. Ανεβήκαμε επίπεδο, αρχίσαμε μετά,
Εν τω μεταξύ, εγώ έκανα 5 χρόνια να τελειώσω το γυμνάσιο και την 5η χρονιά με αφήσαν να φύγω γιατί δημιουργούσα πολλά προβλήματα στο σχολείο. Είχα φέρει μια καθηγήτρια στο σημείο να κλαίει με συντάξει και να θέλει να φύγει από το σχολείο. Ήμουν πολύ δύστροπο παιδί, κακό παιδί, όχι μόνο εγώ και οι άλλοι. Και είναι φοβερό ότι εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν μίλαγα και έφτασα να γίνω ένα παιδί το άκρος αντίθετο. Σιγά σιγά αρχίσαμε να. Δηλαδή, τα λέω και ντρέπομαι για αυτό που. Γιατί έχω προξενήσει πολλή ζημιά σε ανθρώπους και στεναχώρια. Αρχίσαμε να κλέβουμε μηχανές και αρχίσαμε να κάνουμε φοβερά πράγματα. Δηλαδή, αψηφούσαμε το θάνατο. Παίρναμε τις μηχανές όσο πιο μεγάλες και γρήγορες μπορούσαμε να κλέψουμε και μιλάμε στην ηλικία τώρα 15 χρονών, έτσι, 16. Και να βγαίνουμε στους δρόμους και να τρέχουμε όσο πήγαινε η μηχανή. Όσο πήγαινε, χωρίς να φοβόμαστε αν θα βγει ένα αυτοκίνητο, αν είναι κόκκινο, αν είναι οτιδήποτε. Δεν μας ένοιαζε, δεν φοβόμασταν καθόλου το θάνατο και μήπως πω ότι και τον επιζητούσαμε κιόλας. Για να ξεφύγουμε από αυτή την ταλαιπωρία που, και τη θλίψη που είχαμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί μπορεί να κάναμε όλα αυτά, να φαινόμασταν μάγκες, όπως είπε η Χρύσα, στα κομμάτια του σχολείου των κοριτσιών, φαινόμασταν ότι ήμασταν δήθεν κάτι, ότι ήμασταν οι μάγκες, αλλά εμείς ήμασταν δυστυχισμένοι που προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι για να μας προσέξουν λίγο κάποιος, κάτι για να μας πει κάποιος. Έτσι που λέτε, και εκεί μας παρατηρήσαν κάποιοι πολύ μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή αν εμείς ήμασταν 16, αυτοί ήταν 26, οι οποίοι είχαν σχέση με φυλακές, με πολλή παρανομία, και επειδή είδαν ότι εμείς είμαστε έτσι τις ειρικάδες, μας λέγανε θα μας φέρνετε μηχανές και εμείς θα σας φτιάξουμε. Το δοκιμάσαμε, πήραμε μια μηχανή, την κάναμε τη βόλτες μας όλη τη νύχτα, τη λιώσαμε και μετά τη λιώσαμε, συγγνώμη, και την πήγαμε. Και λέει, πάρτε δώρο, χασίς. Μέχρι τότε εμείς δεν είχαμε μπλέξει πολύ στα ναρκωτικά, δεν είχαμε μπλέξει στα ναρκωτικά, απλά μόνο μας άρεσαν οι μηχανές. Δηλαδή αυτή η αίσθηση της ελευθερίας. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, Λευτέρη και Χρυσά, είναι η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σύντομα τώρα και σε λίγο πάλι κοντά μας να συνεχίζουμε την ομολογία των αδελφών μας και με πολύ χαρά σας περιμένουμε. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και πάλι. Σας καλωσορίσουμε στο δεύτερο μέρος της ομολογίας πίστεως των αδελφών μας Λευτέρη και Χρύσα Χαρατζά. Συνεχίζουμε λοιπόν το κομμάτι της ζωής σου που είσαι στην αναζήτηση μια ταυτότητα. Καταλαβαίνω. Ναι, να δούμε πού σε πάει ο Κύριος, πώς θα σε πιάσει, να δούμε. Πώς θα με πιάσει, ναι, πραγματικά. Έτσι που λέτε και με μηχανές. Ταυτόχρονα άρχισα να δουλεύω από μικρό παιδί. Από τα 15 μου είχα ξεκινήσει να δουλεύω, να κάνω διάφορες δουλειές. Έπλαινα αυτοκίνητα σε έκθεση αυτοκινήτων, δούλευα σε σίνεμα, καθάριζα το σίνεμα, έκανα πολλές δουλειές. Ταυτόχρονα έκανα και την ζωή που έκανα. Μετά με πήρε ο πατέρας μου στη δουλειά του, ήταν εργολάβος ο Βατζής, δουλεύαμε μαζί, είχα χρήματα. Αυτό όμως δεν ήταν και τόσο καλό, γιατί σε μικρή ηλικία να έχω χρήματα και με αυτές τις παρέες οδηγήθηκα σε άλλα μονοπάτια. Τι έγινε τώρα, δοκιμάσαμε εκεί αυτό που μας έδωσαν οι μεγαλύτεροι και μας άρεσε. Γελάγαμε με αυτά τα γεγονότα, αυτά που λέγαμε, συζητάγαμε, νιώσαμε πολύ ωραία, αλλά εδώ είμαστε. Ένα παιδί είχε μια ιδέα. Η μητέρα του ήπαιρνε φάρμακα γιατί ήταν καταθλιπτικά και είχε και ψυχολογικά προβλήματα. Πήγε, της έκλεψε λίγα φάρμακα και τα έφερε. Τα έχει πάρει στο τραπέζι, τα κοιτάμε εμείς, δεν ξέραμε τι ήταν, δεν ξέραμε πώς χρησιμοποιούνται. Πήρε ο καθένας από κάτι. Εκείνο το βράδυ έγιναν κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ήμασταν σαν... σε μια κατάσταση που ό,τι κάναμε ήταν όλα λάθος. Άλλος έπεσε με τη μηχανή μέσα σε ένα χωράφι. Εγώ θυμάμαι πήγα στο σπίτι και κοιμήθηκα στην αυλή. Και πως βρήκα το σπίτι δεν ξέρω πως το βρήκα. Την άλλη μέρα βρισκόμαστε και αρχίζαμε και λέγαμε ο ένας τι συνέβη το βράδυ.
Και γερσέμε και γελάγαμε. Το θεωρήσαμε τόσο αστείο. Λέει, μα ωραία, λέμε, αυτό θα κάνουμε. Του λέμε, άντε, φέρε μας πάλι κάποια. Μα σε ξανάφερε πάλι, ξαναπήραμε πάλι. Κάποια στιγμή έγινε ένα τραγικό συμβάν, ένα παιδί από την παρέα. Έχει μαστουρώσει με χάπια, έχει πάρει τη μηχανή και λίγο πιο πριν από το σπίτι του, νόμιζε ότι το στενό ήταν πιο εδώ, από τις ουσίες, και φεύγει, πάει, πέφτει πάνω σε μια κολόνα, χτυπάει το στήθος, του σπάει το στήθος, πάνω στο νοσοκομείο και πεθαίνει. Μας συγκλώνει σε όλους αυτό, ήταν ένα νέο παιδί, ήμασταν πιτσιρικάδες. Μας φόβησε, αλλά δεν ξέραμε και κάτι άλλο να κάνουμε. Συνεχίσαμε πάλι με τις μηχανές, πάλι με τα παιδιά αυτά, τους πηγαίναμε, μας δίνανε. Και μετά σιγά σιγά, επειδή είχα και εγώ χρήματα, άρχισα να αγοράζω. Και όπως είχαμε ξεκινήσει, παίρναμε πάρα πολλά ναρκωτικά. Βάζαμε όλοι, παίρναμε, γίναμε. Μας μάθαν όλοι στις γύρω περιοχές ότι ήμασταν κακά παιδιά. Κάποια στιγμή γνώρισα ένα παιδί σε ένα rock club της Πετρούπολης, ο οποίος γίναμε πάρα πολύ φίλοι. Το εντυπωσιακό ήταν ότι αυτό το παιδί δεν είχε καμία σχέση με όλους τους υπόλοιπους της παρέας. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι το διαφορετικό είχε. Άσχετα το ότι έκανε ό,τι κάναμε κι εμείς, και κάναμε πολύ παρέα. Κάποια στιγμή πάω να τον πάρω από το σπίτι του θείου του, γιατί το παιδί αυτό μεγάλωσε σε νησί και είχε έρθει στην Αθήνα, μένει στο θείο του, στην Πετρούπολη. Μας ανοίγει ο θείος του, βλέπω έναν πολύ καλοσυνάτο άνθρωπο, με χαρά να μας εδέχεται. Εγώ το μεταξύ τότε ήμουνα με μακριά μαλλιά, με σκουλαρίκια, βραχιόλια, γιατί είχα δουλειά, δούλευα στον πατέρα μου, τσακωνόμασταν, αλλά δεν μπορούσα να μου αλλάξει. Κανένας δεν μπορούσε να μου αλλάξει. Αυτό που ήθελα να κάνω θα το έκανα. Και όπως μπαίνουμε μέσα και λέει να σας βάλω ένα νεράκι, βλέπω στην κουζίνα ένα αυτοκολλητάκι με τον καλό βοσκό. Και αμέσως κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι του Θεού. Είναι ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Χριστάκης. Mm. Ένας πάρα πολύ καλός αδελφός. Μας μιλούσε, πήγαινα συχνά στο σπίτι του, έπαιρνα τον Βασίλη για να βγούμε να πιούμε. Μας συμβούλευε, μας πρότρεπε να γνωρίσουμε τον Θεό. Εμείς, εντάξει, λέγαμε ναι, αλλά, ναι, μεν, αλλά. Κάποια στιγμή χάνεται ο Βασίλης, ξαναγυρίζει στο νησί. Εγώ τότε σε μπλέκω μέσα, χάνομαι από την παρέα αυτή που ήταν πιο καλή παρέα. Μπλέκω σε μια άλλη παρέα και εκεί ξεκινάμε την ηρωίνη. Μάλιστα. Άρχισα κατευθείαν να κάνω ενέσημα. Έχω μπλέξει την ηρωίνη. Αλλά έβλεπα ότι αυτό που έκανα δεν μου άρεσε καθόλου. Πόσο χρόνο είσαι δεύτερη εκεί, το παιδί? Εκείνη είμαι στα 18 ετών. Μικρό παιδί. Ναι, πιτσιρικά. Ταυτόχρονα κατέβαινα πάρα πολύ στα Εξάρχεια. Είχα γνωρίσει την πλατεία Εξαρχείων, ήμουνα σχεδόν κάθε μέρα, έφευγα το μενίδι μου μένα και κατέβαινα στα Εξάρχεια. Και εκεί υπήρχε ηρωίνη, ήταν μια περίοδο που είχαμε μπλέξει πολλά παιδιά. Μέσα σε λίγους μήνες χαθήκανε πάρα πολλά παιδιά. Κάθε μέρα συζητάγαμε ποιος πέθανε, αν ζει κανένας, ποιος ζει, πού είναι αυτός, πού είναι εκείνος. Ο θάνατος είχε γίνει ένα καθημερινό κομμάτι της ζωής μας. Προχωράμε τη ζωή μας. Εγώ όλο και έμπλεκα. Κάποια στιγμή έχω αγανακτήσει, δεν μπορώ άλλο αυτή τη ζωή που κάνω. Λέω, θα δώσω τέρμα στη ζωή μου. Δεν την μπορώ, δεν θέλω, δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και όπως έχω ξεκινήσει να κάνω την κίνηση αυτή που έπρεπε να κάνω, γιατί τότε είχαμε και όπλα και κάναμε και εμπόριο ναρκωτικών, έχω βάλει το όπλο στο κεφάλι μου και λέω τώρα θα δώσω τέρμα στη ζωή μου. Και ακούω κάποιον να μου μιλάει μέσα σε ένα δωμάτιο που είμαι μόνος μου και να μου λέει μην το κάνεις, θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Γυρνάω, δεν είναι κανένας. Κοίταγα δεξιά, κοίταγα αριστερά. Έχω φοβηθεί, λέω, ποιος μου μιλεί, γιατί μου μιλεί. Άστο, λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Συνέχισα τη ζωή μου, ξαναβρεθήκαμε πάλι με αυτό το παιδί, με τον Βασίλη, ξανά ήρθε από το νησί στην Αθήνα.
Και όπως είμαστε το τέλος του 1991, ήταν Χριστούγεννα, όπως και η Χρύσα. Και είναι ο Βασίλης, όλοι Χριστούγεννα, τώρα όλοι με τις οικογένειές τους, όπως είπατε. Εμείς σε μια πλατεία, μέσα στο βράδυ, μέσα στο κρύο, να κάνουμε χρήση. Μόνοι σας. Εντάξει, τότε είχα προσπαθήσει και κάνει απεξάρτηση μόνος μου. Είχα κλειδωθεί στο σπίτι, στο δωμάτιο. Πέρασα με πόνους, πήρα πολλά χάπια, έκανα ό,τι μπορούσα. Υπήρχαν στιγμές που είχα πηδήξει από το παράθυρο, είχα σπάσει το τζάμι, να τρέχουν αίματα, γιατί έκοψα κατά λάθος την πλεύα. Και να φεύγω με τα αίματα, να μπαίνω στο λεωφορείο, να πάω να ψωνίσω, να γυρίσω. Μια κατάσταση τραγική. Και έτσι έδωσα ό,τι μπορούσα, όσο μπορούσα να κόψω. Κατάφερα κάποιους μήνες να μείνω καθαρός από ηρωίνη, έτσι, όχι από τα άλλα. Και όπως είμαστε με τον Βασίλειο, όπως σας λέω, τα Χριστούγεννα και κάνουμε χασίσι, βλέπω ένα πρόσωπο σκυθροπό μέσα στη δυστυχία. Το πρόσωπο του Βασίλειου. Τι έχεις, Βασιλάκι? Λέει, ρε Λευτέρη, μου λέει, όλος ο κόσμος είναι και εμείς, μου λέει, είμαστε εδώ, μου λέει, μέσα στο Κρήτη. Τι κάνουμε τώρα? Λέω, τι να σου πω, ρε φίλε του, τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω κάτι, αφού αυτό ξέρουμε να κάνουμε. Μου λέει, τον παίρνω, τον πάω σπίτι, γυρνάω. Την άλλη μέρα το πρωί, δεν είχα δουλειά, νομίζω, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Ναι, δεν ήταν, ήταν γιορτινές μέρες και είχε και κρύο και δεν δουλεύαμε στις οικοδομές. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Βασιλάκη, έρχομαι να σε πάρω να ψωνίσουμε, να πιούμε. Μου λέει, Λευτέρη, μην έρθεις. Του λέω, γιατί, Βασίλη, τι έγινε? Μου λέει, Λευτέρη, το βράδυ γονάτισα, προσευχήθηκα και ο Θεός με ελευθέρωσε. Λέω, ρε Βασίλη, τι έχεις πιει? Νομίζω ότι έχει πιει κάτι. Κάτι πολύ δυνατό. Του λέω, θα έρθω εδώ, μου λέει, έλα. Πάω και βλέπω, ανοίγει την πόρτα ο Βασίλης, το άκρος αντίθετο. Από εκεί που είδα ένα πρόσωπο δυστυχισμένο, στην πλήρη απογοήτευση, βλέπω ένα φωτεινό πρόσωπο, χαμογελαστό, χαρούμενο, ευδιάθετο. Έγινε, ρε Βασίλη, του λέω, τι πες μου, τι έχει γίνει? Ρε Βασίλη, Λευτέρη, μου λέει, αυτό, μου λέει, αυτό, γονάτισα, προσευχήθηκα. Και όταν σηκώθηκα την προσευχή, δεν περπατούσα, δεν πάταγα στη γη, περπατούσα στον αέρα. Με ελευθέρωσε ο Χριστός. Πώς έγινε. Έρχεται το μεσημέρακι και χτυπάει η πόρτα. Είχε νοικιάσει σπίτι ο Βασίλης και ποιοι μπαίνουν? Μπαίνει η νεολαία της Πετρούπολης. Τα παιδιά της νεολαίας. Χαρούμενα γιατί επέστρεψε ο Βασίλης. Έκανε αυτό το θαύμα στη ζωή του. Και βλέπω εγώ αυτούς τους νέους. Έχω μείνει εκστασιασμένος. Δεν πίστευα ποτέ ότι υπάρχουν τέτοιοι νέοι. Που δεν καπνίζαν, δεν πίναν, δεν βρίζανε, που χαμογελάγανε. Γιατί μπορεί να ήμουν αυτός που ήμουν, αλλά όσους είχα γνωρίσει και είχα γνωρίσει και καλά παιδιά, που είχαν ένα πρόσωπο πολύ καλό, δεν φαινόντουσαν πουθενά, αλλά ερχόντουσαν και ψωνίζαν. Κανένα χρήση χωρίς να το ξέρουν, ούτε οι γονείς, ούτε κανένας. Ή υπήρχαν επιχειρηματίες που λέγανε, πέρα μας, άνθρωποι πέραν ο πάση υποψίας, όπως λέμε, έτσι. Ναι. Και τους έβλεπα ότι ήταν αληθινοί. Μου λέει, θέλεις να έρθεις και στην εκκλησία? Ήταν, λέω, θα έρθω κάποια στιγμή. Λέω, τώρα δεν μπορώ, θα έρθω, γιατί θα ζήτω ότι μετά από λίγο πήγα ξανά ήπια. Μετά από λίγες μέρες, αρχές του 92, άρχισε η εκκλησία, λέω, θα έρθω. Πήγα στην εκκλησία, μπήκα στο χώρο της εκκλησίας, στην εκκλησία της Πετρούπολης. Δεν μου έκανε εντύπωση κάτι. Το μόνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν τελείωσε η εκκλησία, ερχόντουσαν ηλικιωμένοι, ερχόντουσαν νέοι, ερχόντουσαν νέες, ευλαβείς και μου δίναν το χέρι τους. Κάποιοι πιο ένθερμοι με αγκαλιάσανε. Είχα μείνει εκστασιακό, είχα εκστασιαστεί. Λέω, καλά, λέω, εδώ, στον δρόμο, λέω, με βλέπει ο κόσμος και κάνει στη δεξιά-αριστερά. Έχω πάει με ένα άλλο παιδί από τα Εξάρχεια. Μου λέει, πάμε στην τάδε θάλασσα. Έτσι, για να κάσουμε, να κάνουμε να πιούμε ένα τσιγάρο, όπως το λέγαμε. Και βλέπεις, οι γιαγιάδες μαζεύαν τα παιδάκια τους και σου λένε, ναι, τα φάμε, ναι. Του λέει, τι έγινε? Εδώ ο κόσμος τρόμαζε με αυτό που ήμασταν. Εδώ ούτε οι γονείς μου δεν ερχόντουσαν να με αγκαλιάσουν. Και λέω, και αυτοί οι άνθρωποι με αγκαλιάζουν. Δεν φοβούνται, μην τους κολλήσω κάτι, μην λερωθούν από τη βρωμιά μου. Ξέρω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ξαναπήγα και 2-3 φορές στην εκκλησία. Κάποια στιγμή άρχισα να νιώθω ότι όλα αυτά που κάνω δεν πρέπει να τα κάνω. Ότι υπάρχει μια διέξοδος, υπάρχει ένας δρόμος διαφορετικός από αυτόν που ήξερα εγώ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας εχθρός που δεν μας αφήνει, που δεν θέλει να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και με παγίδευσε.
Έχουμε βγει με τους συγγενείς, παρασύρθηκα, ήπια πολύ. Φανταστείτε ότι ήπια ένα μπουκάλι ουίσκι, έτσι. Και κάνα δύο ποτήρια κρασί, γυρνάω στο σπίτι, είχε πάρει τηλεόραση ο πατέρας μου. Πατούσα κάτι κουμπιά να τη βάλω μπροστά, δεν έπαιρνε, δεν ξέρω αν είχα ανοίξει καν του, έτσι. Ήταν τόσο κόκαλο που λέμε αληθή. Και από τα νεύρα μου την έσπασα, άρχισα να βρίζω τα θεία, να ουρλιάζω, να χτυπιέμαι, σαν τρελός. Την άλλη μέρα με παίρνει ο φίλος μου ο Βασίλης, μου λέει να έρθω να σε πάω να πάμε εκκλησία. Του λέω όχι, δεν θα έρθω. Μου λέει γιατί δεν θες. Λέω δεν θέλω. Μην έρθεις, λέω δεν θέλω. Εγώ ντράπηκα. Νόμιζα ότι ο Θεός με ξέγραψε. Ότι ο Θεός δεν με αγαπάει με αυτά που έκανα. Με αυτό που του μίλησα έτσι άσχημα. Νόμιζα ότι ο Θεός θα με τιμωρήσει. Και αποδέχτηκα την κακομοιριά μου. Λέω έσκυψα το κεφάλι, λέω δεν θέλω να. Αφού λέω δεν θα με αγαπάει ο Θεός έτσι που του μίλησα με αυτό που έκανα. Έκανα το λάθος να μην το εκμυστηρευτώ σε κάποιον. Έπρεπε να το πω. Να του πω, αδελφοί, έγινε αυτό. Έγινε. Τι κάνουμε τώρα. Μα τόσο απλό. Θα ζητήσει συγγνώμη και ο Θεός θα συγχωρέσει. Αμήν. Γιατί δεν το έκανα εκουσίως, το έκανα εκουσίως. Εντάξει. Συνέχισα. Κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε ο Βασίλης, πήρε τηλέφωνο. Του λέει: μάνα μου, έλα, του λέει από εδώ έχει πάρει ένα όπλο, πάει να σκοτώσει κάποιον. Γιατί σας λέω, είχα μπει μέσα. Άρχισα τότε, έγινα πιο σκληρός ακόμα. Γνώρισα ανθρώπους πιο πάνω στην βαθμίδα της παρανομίας. Πήγα φαντάρος. Εκεί ο Θεός έκανε ένα θαυμαστό έργο. Θαυμαστό έργο. Πρώτα απ' όλα με βοήθησε. Γιατί με το που μπήκα στο στρατό, ξέχασα να σου πω ότι είχα πάρει αναβολή την πρώτη φορά. 18 χρονών πόσο ήμουν που πήγα για 19. Και μου δώσαν αυτόματα 2 χρόνια αναβολή. Ενώ δίνουν μόνο 6 μήνες. Γιατί όταν πήγα και δινόμαστε εμείς οι άντρες, μόλις είδαν τα χέρια μου, τα τατουάζ, όλα αυτά, σημαδεμένα τα χέρια μου, φεύγεις. Μετά που μου ήρθε πάλι το χαρτί, πήγα στο στρατό. Τι να κάνω, εντάξει, λέω, θα προσπαθήσω. Τις πρώτες μέρες, δυστυχώς, χτύπησα έναν στρατιώτη άσχημα. Έγινε ένας πανικός στο στρατόπεδο, με πήγανε στο ψυχιατρίο της Τρίπολης. Εκεί πήγα να χτυπήσω τον αξιωματικό ψυχίατρο, γιατί αυτός νόμιζε ότι το κάνω επειδή πλάκα. Νόμιζε ότι το κάνω επειδή για να πάρω τρελόγαρτο. Εγώ δεν ήθελα να πάρω τρελόγαρτο. Ήμουνα πραγματικά τρελός. Εκεί έγινε πάλι ένα σταματάς, με παίρνουν από εκεί η στρατιωτική αστυνομία, με πάει στο 401 στο ψυχιατρίο και είμαι έξω από, για να με εξετάσουν οι γιατροί. Και έρχεται ένας αξιωματικός, κάθεται απέναντί μου και μου πιάνει κουβέντα. Μου λέει, τι κάνεις εδώ? Τον κοίταγα καλά-καλά, λέω, τι θέλει τώρα αυτός? Του λέω, ξέρετε, εντάξει, λέω, να. Λέω, έχω αυτά τα προβλήματα, είμαι αυτός. Έχει γίνει αυτό. Με κοιτάζει, μου λέει, θες να κάνουμε μια συμφωνία? Μου λέει, τι συμφωνία κάνω? Μου λέει, εγώ μου λέει, θα σε βοηθήσω να περάσεις καλά στο στρατό. Αλλά εσύ θα μου υποσχεθείς ότι θα μείνεις. Πάθε ένα σοκ. Έναν άνθρωπο που δεν τον είχα δει ποτέ μου, έτσι, δεν τον ήξερα. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτός? Αλλά εγώ είχα ένα καλό. Καλό. Μέσα σου τόσα καλά, κακά. Υπήρχε ένα καλό. Μου άρεσε να τηρώ τις συμφωνίες. Λέω, εντάξει, δώσ' μου το χέρι σου. Του δίνω το χέρι μου. Φεύγει ο άνθρωπος αυτός. Με εξετάζουν οι ψυχίατροι. Και γυρνάω πίσω στο στρατόπεδο. Έρχεται ένα έγγραφο και λένε, ας πούμε, στους εξομικούς, μην τον ενοχλείτε καθόλου. Δεν ξέρω τι έγραφε μέσα, γιατί δεν με ενοχλούσε κανένα στο στρατό. Τίποτα. Δεν έκανα τίποτα. Ούτε το πρωί, ούτε πουθενά. Μου έρχεται η μετάθεση να πάω στη Μυτιλίνη. Πάω στο στρατόπεδο της Μυτιλίνης. Λέει ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ο Τάδε, λέει, είναι μάγειρας. Λέω εγώ, μάγειρας, λέω. Εγώ μια φορά προσπάθησα να βγάλω τη γανή, λέω δύο αυγά και έβαλα φωτιά στην κουζίνα. Να την κάψω. Όχι, μου λέει είσαι μάγειρας. Λέω είσαι σου. Αλλιώ τώρα. Μου λέει φύγε, μου λέει τραβά μέσα στα μαγειρία. Πάτε, λέω πάω στα μαγειρία. Μπαίνω μέσα στα μαγειρία, βλέπω δύο παιδιά εκεί να μαγειρεύουν. Είναι κωμικοτραγικές καταστάσεις. Έβλεπα, είχε ένα καζάνι εκεί και είχε κάτι λαχανικά. Και μου λένε, έλα, μου λέει πρόσεξε τα λίγο. Αλλά λέω εγώ τα πάταγα γιατί αυτά είναι εδώ να πάνε, εγώ τα πάταγα να πάνε κάτω. Δηλαδή, άμα έβλεπε κάποιος, θα λέγε, έλα, για σου, τι είναι αυτός. Μετά από λίγες μέρες, έρχεται ο διοικητής, μου λέει, Λευτέρη, μου λέει, θα πας
πλαίσιο αξιωματικό. Λέω, εγώ λέω, δεν ξέρω να είμαι χειροβουλή, μην έχουμε άλλα. Μου λέει, είναι ένα παιδί, μου λέει, εκεί που είναι μάγειρας σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, θα σου διδάξει ό,τι θα πρέπει να μάθεις. Να σας πω, θα πάω. Πάω στη λύση εξωματικών. Εκεί ήταν δύο παιδιά και ήταν και ο μάγειρας αυτός. Του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, ήμασταν περίπου κοντά στον μήνα, ήθελα να απολυθεί το παιδί και μου έμαθε πολλά πράγματα. Εκείνη την περίοδο, όχι δεν ήθελα να πιω, χαιρόμουν τη ζωή με τη μαγειρική. Μου έδωσε μία όθηση. Αλλά κάπνιζα και έπινα, έτσι, αλκοόλ, αλλά με μέτρο. Κάποια στιγμή περνάει 6,5 μήνες, φεύγω από το στρατόπεδο, πάω σε ένα άλλο στρατόπεδο. Το καλό ήταν ότι ο Θεός επέτρεψε να πάω σε τάγματα ανεπιθυμήτων. Ίσως για κάποιους να είναι πολύ σκληρά στάγματα. Για μένα ήταν το καλύτερο. Τα τάγματα ανεπιθυμήτων που ήμουν εγώ ήταν τάγματα τα οποία δεν υπήρχαν. Ο πιο ανώτερος αξιωματικός ήταν ανθιπολογός. Δηλαδή τίποτα. Και είχαμε πλήρη ελευθερία. Εκεί στο δεύτερο που πήγα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, υπήρχαν πολύ έντονοι διαπληκτισμοί, υπήρχαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και άνθρωποι που κάνανε χρήση, αλλά εγώ το απέφευγα. Μάλιστα είχε έρθει ο ταξίαρχος διπλανή στην ταξιαρχία να με γνωρίσει για τα φαγητά που έφτιαχνα. Είχα αφοσιωθεί πολύ στη μαγειρική. Και πέρασε ο στρατός και απολύθηκα, δόξα τω Θεώ. Μετά, μόλις απολύθηκα, δεν είχα κάποιον να μου πει: έλα το παιδί μου να πάω να βγάλεις μια σχολή, ξέρω εγώ, να προχωρήσεις. Το άφησα και πήγα και έκανα αυτό που ήξερα. Να ξαναμπλέξω πάλι στις ουσίες. Αλλά επειδή ήμουν πιο μεγάλος και είχαν περάσει και είχα διαμορφωθεί το σώμα μου διαφορετικά, οι γνωριμίες μου ήταν σε πιο υψηλό επίπεδο, άρχισα να μπλέκω με πιο πολλά, με διάφορα άλλα πράγματα. Ξαναμπήκα πάλι στο εμπόριο, πάλι σε αυτά που ήξερα να κάνω. Κάποια στιγμή είμαι στα Εξάρχεια, σε ένα μπαρ, και νύχτα, έτσι, αργά τη νύχτα, 2-3 ώρα τη νύχτα, και είναι η κοπέλα που είναι μέσα, εγώ έχω πιει πολύ, και από ναρκωτικά, όχι ηρωίνη, όλα τα άλλα, και γυρνάει και μου λέει, η κοπέλα αυτή, μου λέει, το ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος που αγαπάει. Κοιτάζω εδώ τέτοια ώρα, λέω, που μου λέει, ποιο θα είμαι, ποιο θα με αγαπάει, εγώ έτσι πως είμαι, ποιο θα με αγαπάει. Δεν αγαπάει κανένα σε μένα. Εδώ ο ίδιο δεν αγαπούσα τον εαυτό μου, αν με αγαπάει κάποιο άλλο. Μου λέει, ο Ιησούς Χριστός αγαπάει. Όχι. Με άφησε. Χωρίς να μπορώ να μιλήσω. Τι μου λέει τώρα, τι μου είπε τώρα. Ήταν φοβερό αυτό που μου είπε. Μια απλή κουβέντα. Μια πραγματικότητα όμως. Έτσι, ότι ο Χριστός με αγαπάει, πραγματικά με αγαπούσε. Αμήν. Γι' αυτό και ζούσα, γιατί είχα πολλά ατυχήματα. Έχω βρεθεί σε νοσοκομείο με διαλυμένο γόνατο από μηχανές. Έχω φύγει από σε κεντρικό δρόμο. Μου σπάσε αλυσίδα και δεν μπορούσα να πατήσω φρένα, τίποτα. Και πέρασα μια λεωφόρο χωρίς να με χτυπήσει ένα αμάξι και πολλά άλλα. Οι απουσίες να έχω κάνει να πέφτω σε κόμμα και να ζω. Λέω, εντάξει, κάποια άλλη στιγμή πάλι Λατία, ήταν οι δύο νέοι και είχαν βάλει ένα τραπεζάκι, μοιράζανε καινές διαθήκες και φυλάδια για τον Χριστό. Τι λένε τώρα αυτοί, πάω λέω να ακούσω. Και μου λέει, το ξέρεις ότι ο Χριστός αγαπάει, ότι ο Θεός πέθανε για σένα. Λέω, εσύ είσαστε σίγουροι, λέει, υπάρχει κάποιος που αγαπάει εμένα, ναι. Είναι δυνατόν, λέω, να με αγαπάει κάποιος. Και μετά, ανόητα, τους είπα, λέω, και ποιος στέει για την κατάτια τη δικιά μου. Γιατί εμένα η οικογένειά μου να είναι έτσι και εγώ γιατί να είμαι έτσι σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από μένα. Κωμικοτραγικό, έτσι. Αντί να παραδεχτώ ότι εγώ φταίω για την κατάσταση, ήθελα να ρίξω τα βάρη σε κάποιον άλλον Θεό. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή είχε αρχίσει ο Θεός να με πλαισιώνει. Είχε αρχίσει ο Θεός να μου λέει, άντε, υπάρχουν και καλύτερες ημέρες που σου είχα υποσχεθεί, θα τις υλοποιήσω. Φτάνουμε κάποιο σημείο, έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που είχα γνωρίσει την Εκκλησία του Θεού, το πώς ενεργεί ο Θεός και τι μπορεί να κάνει για μένα. Και είμαι σε ένα μαγαζί κάτω στη Φιλή, κάτω στην Αθήνα, που έχει ένας φίλος, με καταλαβαίνεις τώρα. Και όπως είμαστε μέσα, είναι μια κοπέλα του φίλου μου,
μου λέει, την πας, λέω, την πάω στο σπίτι. Την παίρνω την κοπέλα, ήταν η κοπέλα του φίλου μου, έτσι. Την πάω στο σπίτι, της λέω, α, πιούμε ένα τσιγάρο, ξέρω εγώ, γιατί εκείνη την περίοδο ήτανε, ζούσα μόνο στο σκοτάδι. Μέρα δεν υπήρχε. Δηλαδή με το που θα ξημέρωνε θα έβλεπα τον ήλιο να ανατέλει και θα πήγαινα για ύπνο. Μόλις έβλεπα τον ήλιο να δει, θα έβγαινα. Ανάποδη ζωή. Ανάποδη ζωή, πραγματικά. Αλλά και όπως την πάω στο σπίτι, άρχισε να μου μιλάει για τον Θεό. Λέει, το ξέρεις, μου λέει ότι υπάρχει ο Θεός που μας αγαπάει. Παιδί μου, τι γίνεται τώρα. Λέω, εσύ τι σχέση έχεις. Να, μου λέει, ξέρεις, εγώ μου λέει, πήγαινα στην εκκλησία του Θεού και αποστάτησα, γιατί γνώρισα ένα παιδί όπως η Χρύσα και απομακρύνθηκε από την εκκλησία. Νόμιζα ότι και εκείνη θα βοηθούσε τον άλλον, αλλά δεν γίνεται ποτέ αυτό. Μου λέει, θες να έρθεις και σε αυτή την εκκλησία. Λέω, ξέρεις, λέω, έχω ένα φίλο εκεί. Λέω, και τον ελευθέρωσε ο Θεός, λέω, και μου λέει, πάμε παρέα. Τους λέω, άκου να σου πω, λέω, εγώ λέω, θα τα καταφέρω μόνος μου. Εγωισμός. Φεύγω, πάω να βγω στη λεωφόρο για να πάρω λεωφορείο ή ταξί, ό,τι περάσει για να πάω στο σπίτι μου. Και όπως περπατάω, λέω μέσα μου, λέω, Θεέ μου, αν υπάρχεις και με αγαπάς, στείλε το Βασίλη στο σπίτι μου και εγώ θα έρθω στην εκκλησία. Πάω. Αυτή είναι, με συγχωρείς Βασίλη, είναι η πρώτη φορά που εξητάς τη βοήθεια του Θεού. Του Θεού, ναι. Και κάποια στιγμή, καλά μου το έπεσε έτσι, Θεέ μου, είχα εξητήσει σε μια, είχα πάει, ας πούμε, στον Άγιο Ελευθέριο, αλλά μέσα μου ένιωθα ότι και να με ελευθερώσει ο Θεός, το έκανα μόνο και μόνο να περάσω τα στερετικά. Θα ξανά έμπλεκα πάλι. Δεν το έκανα. Εκεί όμως το νιώσα. Ήταν μέσα από την καρδιά μου. Ήταν μια πραγματικότητα. Ήθελα να γίνει. Πάω στο σπίτι μου, κοιμάμαι. Τρεις ώρα χτυπάει η πόρτα. Λέω, κάποιος ήρθε για να ψωνίσει. Τότε ήμουν με κοκαίνη. Έχω χασίσει πολύ. Ανοίγω την πόρτα και ποιον να δω. Το Βασίλη. Εκείνη την ώρα κόβω τα πόδια μου. Λέω, Βασίλη, πώς εσύ από εδώ, έχω μείνει άφωνος. Μου λέει, Λευτέρη, ο Θεός μου έβαλε στην καρδιά να έρθω να σε δω. Δόξα. Λέω, Βασίλη, έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Όπου μου λέει, ο Θεός μπαίνει μέσα. Λέει, Λευτέρη, μου λέει, τι γίνεται εδώ, μου λέει, πώς είσαι. Λέω, τι να, το ανοίγω κάτι συρτάρια, βλέπει και μέσα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Μου λέει, πού έχεις μπλέξει, μου λέει. Λέω, άστα, ρε, Βασίλη, λέω, άστα. Πολύ χάλια, λέω, δεν ξέρω τι να κάνω. Μου λέει, θέλεις να έρθω. Λέω, θέλω να έρθω, λέω, αλλά πώς να έρθω. Μου λέει, να έρθω σήμερα να σε πάρω, ήτανε Παρασκευή. Του λέω, όχι σήμερα, του λέω, έχω δουλειές. Του λέω, έλα τη Δευτέρα μου, τη Δευτέρα του λέω, έλα και θα έρθω εκκλησία. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Με το που βγαίνει ο Βασίλης, σταματάει ένα καλό αυτοκίνητο, ανοίγει το παράθυρο. Μόλις τον κοιτάζει ο Βασίλης, με κοιτάζει. Μου λέει, πού έχεις μπλέξει, λέει. Ήξερε τον άνθρωπο αυτόν, ήταν έτσι. Του λέω, Βασίλη, φύγε. Του λέω, είναι σιλικά, τη φύγε. Πάμε αυτό το παλικάρι και κάνουμε χρήση κοκαίνης. Και όπως είμαστε στο σπίτι του, ακούω μια φωνή και μου λέει, και τώρα τι κατάλαβες? Γυρνάω πάλι, δεν βλέπω κανένα. Μου λέω, τι έγινε, παρεστήσεις έχω? Αλλά ταυτόχρονα λέω, πραγματικά λέω, τι έκανα τώρα, τι κατάλαβα? Δηλαδή, ωραία, ήπια αυτά που ήπια, τις ουσίες. Τι έκανα, τι κατάλαβα, τι κέρδισα, δηλαδή, γιατί το κάνω? Δηλαδή, ο Θεός με το Πνεύμα του Άγιο, με αυτό που μου είπε, με διέλυσε. Άρχισε να αλλάζουν όλα μέσα. Λέω, τι κάνω τώρα εδώ πέρα? Όπου έπαθα σοκ, λέω, πάω να φύγω, λέω, φεύγω. Έγινε το Σαββατοκύριακο, ένας πανικός με όλα αυτά που έκανα, και βρίσκομαι σε ένα σπίτι. Και πιάνουν κουβέντα είμαι άλλα δύο παιδιά, με πιάσανε κουβέντα για τον Θεό. Λέω, τι γίνεται πάλι? Αλλά δεν μιλούσαν πραγματικά για το ποιος είναι ο Θεός, αλλά μιλούσαν για άσχημα για τον Θεό. Μάλιστα. Λέγανε ότι κάποιες αστείες διδασκαλίες που υπάρχουν, εσύ λέω, τι κοπέλα, γιατί ήταν η γυναίκα η κοπέλα που μιλούσε αυτό, λέω, εσύ πού, τι, με ποια, πώς δουλεύεις τέτοια, με ποια γνώμη μιλάει, πού τα ξέρεις για αυτό? Γιατί εγώ ήξερα, μου είχαν πει στην εκκλησία αυτά που ήξερα. Μου λέει, εγώ μου λέει, είμαι ένα θεολόγος. Λέω, τι είσαι? Μου λέει, είμαι άντρας που έγινε γυναίκα, και λέω, και λέει τέτοια πράγματα, λέω, καλά δεν τρέπεσαι λίγο?
βάζω τις φωνές, τυπώ τραπέζι στο, γιατί ήμουν και από την επίρρεια των ουσιών και φεύγω. Λέω, καλά, λέω, που έχω μπλέξει. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Έρχεται η Δευτέρα, κάτι τις 5.30 ώρα. Λέω, να σηκωθώ να φύγω, λέω, με προλάβει ο Βασίλης. Λέω, πού να πάω εγώ τώρα, τόσο βρώμικος, τόσο διεφθαρμένος, τι να πάω να κάνω. Έρχεται ο Βασίλης νωρίς, ήξερε. Ήξερε, ναι. Έρχεται ο Βασίλης, μπαίνουμε στα μάξη, πάμε στην εκκλησία. Μου λέει, πάμε στην εκκλησία, ωραία, του λέω, άντε πάμε. Στον δρόμο, σκεφτόμουν μέσα μου, λέω, μόλις τελειώσει η εκκλησία, θα παρακαλέσω τους ανθρώπους να με κλειδώσουν μέσα, να βγάλω τα στερητικά. Λέω, εντάξει, λέω. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς άλλος μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Λέω, έτσι θα τους πω. Λέω, το είχα αποφασίσει, λέω, έτσι θα πω στην εκκλησία. Πάμε στην εκκλησία, ήταν νωρίς. Ήμασταν οι δυο μας στην εκκλησία. Λέω, Βασίλη, τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Μου λέει, θα γονατίσουμε και θα προσευχηθούμε. Μου λέει, ναι, λέω, τι προσευχόμαστε, τι λέμε. Μου λέει, θα πεις στο Θεό αυτό που θέλεις να πεις, αυτό που πρέπει, αυτό που νιώθεις. Να είσαι πραγματικός. Δηλαδή, αυτό μου, με αυτόν τον τρόπο μου έδωσε να καταλάβω ότι όταν πας στο Χριστό, πας και είσαι πραγματικός, αληθινός. Αυτό που πρέπει να του πεις. Ούτε να κρυφτείς, ούτε να δείξεις κάτι άλλο. Εντάξει, του λέω. Και γονατίζω και αρχίζω και λέω στο Θεό, λέω, Θεέ μου, εγώ είμαι βρώμικος, είμαι διαστραμμένος, είμαι αμαρτωλός, έχω κλέψει, τα έχω κάνει σχεδόν όλα. Λέω, σε παρακαλώ, μου στέλνω μια χάρη από σένα. Λέω, θέλω να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Εκείνη την ώρα νιώθω από πάνω μου ένα σύννεφο, μια πανέμορφη παρουσία, μια θεσπέσια παρουσία και νιώθω ένα χέρι να βγαίνει, να μπαίνει μέσα από το στόμα μου, να φτάνει στα σωτικά μου και μου τα αδειάζει όλα μέσα. Και μέσα να νιώθω ένα τόσο δα μικρό μωρό να κλαίει. Ένας πανικός, ένα σοκ μέσα μου. Πρώτα απ' όλα δεν ένιωθα αυτός που ήμουν. Δεν ήμουν αυτός που μπήκα. Δηλαδή ένιωθα τόσο αγνός. Του λέω, του σκουντάω, σηκώθηκα, πήγα στο δωμάτιο, γιατί ήταν σε άλλο θρανείο ο Βασίλης. Του λέω, Βασίλη, έτσι και έτσι. Μου λέει, είσαι σίγουρος? Ούτε ο Βασίλης δεν πήρε το πόσο ο Θεός, πόσο γρήγορα. Του λέω, ναι. Έγινε, ήρθαν οι αδελφοί, έγινε η προσευχή, έγινε το κήρυγμα. Μόλις τελειώσει η εκκλησία, τον ρωτάγανε, ποιος αδελφός, λέει, είναι το παιδί που είναι μαζί σου. Πού να του πει ο Βασίλης ότι είναι ο Λευτέρης, ο οποίος πριν λίγες ώρες έπουλαγε ναρκωτικά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Χριστός τον ελευθέρωσε και τον θεράπευσε από την αρρώστια των ναρκωτικών. Με χαιρετάγανε οι αδελφοί, χαρήκανε πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία, γιατί πολλοί με ξέρανε και πιο πριν, πριν τα 3 χρόνια που είχα πάει, και ο αδελφός ο Γιώργος ο Χριστάκης. Έγινε μια πολύ ωραία έτσι. Υπήρχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Πάω στο σπίτι. Μου λέει, θες να κοιμηθείς στο σπίτι μου, μην πας στο σπίτι σου ο Βασίλης. Γιατί φοβήθηκε. Όχι, του λέω, Βασίλη, θα πάω στο σπίτι μου, λέω, μη στεναχωριέσαι, θα πάω. Πάω. Με πάει στο σπίτι, με αφήνει. Φυσικά οι προτροπές ήταν πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γίνεται ένα θαύμα. Τόσο αυτό το θαύμα που έκανε ο Θεός, το θαύμα ήταν τι? Ότι ξάπλωσα και κοιμήθηκα. 10, 11 η ώρα. Δεν ξέρω, ίσως σας φαίνεται αστείο, ναι, μπορεί κάποιος να πει, καλά, γιατί πες, κοιμάσαι και ξυπνάς. Ναι, εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα. Όλη νύχτα ήμουν έξω, δεν μπορούσα. Πέφτω και κοιμάμαι, σηκώνομαι την άλλη μέρα το πρωί, κοιτάζω όλα αυτά, αλλά δεν ήταν γνώριμα, ήταν τόσο απόμακρα για μένα. Ξένα, ναι. Βλέπω, σας λέω, ό,τι μπορώ να φαντασίσω, το είχα μέσα στα συρτάρια μου. Λέω, δεν γίνεται, λέω, τι τα θέλω αυτό. Βγαίνω έξω, είχε ο μπαμπάς μου μία που έψινε καμιά φορά, σταριά. Βάζω φωτιά και τα πετάω όλα μέσα. Και μέχρι και φωτογραφίες. Και όπως έχει πέσει μια φωτογραφία έτσι και καίγεται, νιώθω μέσα μου ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε. Αυτός ο Λευτέρης πέθανε. Ευχαριστούμε τον Θεό, έρχεται ο Βασίλη Δευτέρα, πάμε στην εκκλησία. Τι ωραία, τι ωραία. Μέχρι και το κήρυγμα θυμάμαι. Όλη η εβδομάδα στο κήρυγμα. Την Τρίτη χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι ένας φίλος, ο οποίος έχει κάνει ένα πολύ πολύ σοβαρό αδίκημα. Είχε ταράξει όλη την Ελλάδα τότε σε αυτό που είχε κάνει. Και μου λέει, θέλω να με βοηθήσεις. Λέω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λέω, με ελευθέρωσε ο Χριστός. Καλά, μου λέει, είσαι μαστουρωμένος, μου λέει, θα σε πάρω πιο μετά.
Με ξαναπαίνει πάλι, του λέω: Γιώργο, με ελευθέρωσε ο Χριστός. Δεν είμαι αυτός που είμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ρε, μου λέει: Τι έχεις πιει, μου λέει. Το κλείνει. Με ξαναπαίνει την Τετάρτη, μου λέει: Θέλω βοήθεια, γιατί είχα κάποιους ανθρώπους που μπορούσαν να τον καλύψουν, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, όσο μπορούσαν. Λέω: Γιώργο, έτσι και έτσι, με ελευθέρωσε ο Χριστός, με βοήθησε, με θεράπευσε, με ελευθέρωσε. Το κλείσε. Λέει: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτόν. Μετά από λίγες μέρες μαθαίνω ότι συνελήφθη μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, με όπλα, έγινε ένας σαματάς. Και τότε κατάλαβα γιατί ο Θεός με ελευθέρωσε. Γιατί μετά από λίγες μέρες ίσως να μην υπήρχα, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Θα ήμουν σίγουρα. Σίγουρα ήταν σίγουρα. Αλλά ήξερα γιατί ο Θεός το έκανε τόσο πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έρχεται το Σαββάτο, είμαστε με τον αδελφό του Παναγίου, το Σπινάκι. Λέω: Αδελφέ, θέλω να βαπτιστώ. Λέει: Εντάξει, μου λέει, αλλά μου λέει, μήπως καπνίζεις. Λέω: Όχι, με ελευθέρωσε ο Κύριος. Μου λέει: Όλα στα πήρε. Λέω: Ναι, ούτε. Λέω: Μέχρι και την Αργό, δηλαδή, που μιλούσαμε, δεν μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρίσω. Δεν μπορώ να. Με είχε κάνει έναν καινούριο άνθρωπο, πραγματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό και βαπτίστηκα στο νερό. Έτσι, μετά εξητούσα το πνεύμα του Άγιο. Μετά από κάποιο 1,5 χρόνο, ο Κύριος με βάπτισε με το πνεύμα του το Άγιο. Ήταν πολύ όμορφα. Ζούσα πραγματικά. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένος. Τόσο ευτυχισμένος που δεν ήθελα τίποτα άλλο. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Ρώσε. Και εκατομμύρια να κέρδιζα σε ένα λότο, ας πούμε, δεν θα με νοιάζε, δεν θα με κάναν τόσο ευτυχισμένο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθαν κάποιοι αδελφοί μου, λένε: Τώρα πρέπει να ξεκινήσει να κάνει και οικογένεια. Όπου οικογένεια, λέω. Εγώ ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω οικογένεια στη ζωή που έκανα. Και κάποια στιγμή, όπως είπε και η Χρύσα, με έχουν καλέσει να κάνω την ομολογία μου στον αδελφό της κοπέλας, η οποίος ήταν στις ουσίες, και έχω πάει, κάνει την ομολογία μου, γνώρισα και τη Χρύσα, άκουσα την ομολογία της, είχαμε πολλά κοινά και πιάσαμε κουβέντα και είπαμε να μιλήσουμε, να προχωρήσουμε παρέα. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει από εκεί πέρα. Ναι, να μας πει η Χρύσα τώρα, να συνεχίζουμε. Όμως, δεν μας είπες για το πνεύμα του Άγιο, Χρύσα. Ναι, ήθελα να σας πω. Τώρα που το λέω και λευτές, θυμήθηκα κι εγώ ότι δεν είπα. Νιώθα πολύ αδύναμη, παρόλο που ο Κύριος μου είχε ελευθερώσει. Και τώρα που έλεγε και ο λευτές, αυτή η αίσθηση της ελευθερίας με ζωοποιούσε και εμένα, δηλαδή ότι δεν είχα ανάγκη τις ουσίες για να νιώσω χαρά, για να νιώσω ειρήνη. Αυτό ήταν κάτι απερίγραπτο, δεν ξέρω. Δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η αίσθηση ότι πάλι είναι ελεύθερος άνθρωπος. Δηλαδή μπορούσες να φας. Τώρα τα λέμε εμείς με το ελευθέρι, γιατί κάποιοι που μπορεί να πούνε θα καταλάβουν. Μπορούσες να κάνεις μπάνιο. Ένας άνθρωπος που κυμπλέξει τέτοιες καταστάσεις δεν θέλει να φάει. Δεν θέλει να κάνει να πληθεί. Δεν θέλει να κοιμηθεί. Δεν θέλει να είναι παρουσίαστος, να ψωνίζει, να κάνει πράγματα που είναι απλά για ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Όλα αυτά η αίσθηση της ελευθερίας. Και ότι μπορούμε να ζήσουμε πάλι ελεύθεροι και να κάνουμε πράγματα σαν φυσιολογικοί άνθρωποι ήταν απερίγραπτο. Αλλά απλά νιώθα αδύναμη. Και όπως έτσι με όλους αυτούς τους κινδύνους που είχα τριγύρω μου και τους φόβους, έκανα προσευχόμουν και μόλις έβλεπα έτσι και έμαθα ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, έλεγα: Κύριε, πρέπει να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο, αλλιώς δεν θα τα καταφέρω να μείνω. Αν δεν έχω τη δική σου τη δύναμη, είμαι πάρα πολύ αδύναμη, δεν θα τα καταφέρω να μείνω. Πήγαινα σε προσευχές, όπου άκουγα προσευχές, ολονυχτίες και στην εκκλησία, προσπαθούσα να μην λείπω. Και ένα βράδυ είχαμε τελείωσει το κήρυγμα και είχαμε προσευχή. Και αυτή η αδερφή μας, που είχαμε γνωριστεί και στο σπίτι της, κάθισε δίπλα μου. Και όπως κάθισε δίπλα μου, μου λέει: Χρύσα, θες, μου λέει, να προσευχθούμε να λάβεις Πνεύμα Άγιο. Και σε ένα χαρτάκι έγραψε την ημερομηνία και έγραψε: Χρύσα, έλαβα Πνεύμα Άγιο. Πράγματι. Και εκείνη το πίστεψε, και εγώ το πίστεψα εκείνη την ώρα. Και όπως λέω, λόγω στο Θεό, αν δύο συμφωνήσεις ή περιπαντός πράγματος, καθίσαμε δίπλα και εκείνη την ώρα μαζί ξεκινήσαμε την προσευχή. Και όταν είπα, μια λέξη είπα, λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, χάρισε μου τη δύναμή σου, να μπορέσω να προχωρήσω στο θέλημά σου. Σήκωσα τα χέρια μου ψηλά και ένιωσα μια πολύ μεγάλη δύναμη να έρχεται μέσα μου. Και αυτό μου έφερε πάρα πολύ χαρά. Δύναμη εσωτερική και όπως λέω, λόγω στο Θεό έγινε το σημάδι με τις ξένες γλώσσες. Εκεί είχα πάρα πολύ χαρά, πάρα πολύ χαρά. Σαν να άνοιξαν μετά τα μάτια μου,
και καταλάβαινα τα πνευματικά. Καταλάβαινα τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, τι είναι τα χαρίσματα, το χάρισμα της προφητείας. Σαν να άνοιξε η διάνοιά μου και τα καταλάβαινα όλα. Ήθελα να πω ότι όλοι οι χριστιανοί και σε όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία της ζωής μας έχουμε και πολλές χαρές, αλλά και πολλές δοκιμασίες. Όταν καμιά φορά νιώθα μοναξιά, όταν ερχόταν διαλογισμοί, ο εχθρός μου έβαζε διάφορους λογισμούς, ότι ο Θεός δεν με αγαπάει, ότι διάφορα, ότι ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, αυτό δεν μπορούσε να απορριφθεί με τίποτα. Το καλύτερο δώρο μετά τη σωτηρία που μου είχε χαρίσει ο Κύριος και 38 ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Λέω, έλα από Πνεύμα Άγιο, ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό. Χωρίς τη δική του τη δύναμη, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μέσα σε αυτή τη ζωή. Είμαστε άνθρωποι μικροί, έρχονται προβλήματα, θλίψεις, δοκιμασίες. Αλλά ο Κύριος, αυτό όλο βέβαια τώρα και λέω και στο αγώνα μας, στον Κωνσταντίνο μας, που εκείνος αναγεννήθηκε και έλαβε Πνεύμα Άγιο, ότι ο Κύριος μας έχει δώσει ένα όπλο να πολεμάμε. Με αυτό το όπλο θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να νικήσουμε κάθε θλίψη και κάθε δοκιμασία. Εκεί τώρα ξαναγυρνάω πάλι στο Λευτέρι. Αποφασίσαμε... Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Ξέχασα να σου πω πριν ότι η μέρα που με ελευθέρωσε ο Θεός ήταν 26 Αίχτου του 1995. Δεν μιλάω για τη χρονολογία, αλλά για την ημέρα. 26 Αίχτου κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Αυτή τη μέρα διάλεξε ο Θεός να μου δείξει πόσο δυνατός είναι. Σε αγαπάει. Αμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πες Χρυσού. Και εκείνο το βράδυ που συναντηθήκαμε και μιλήσαμε, κάτι μας ήρθε μια συμπάθεια. Και μετά από μέρες αποφασίσαμε να βγούμε να πιούμε έναν καφέ, να μιλήσουμε. Βέβαια προσευχόμασταν, βγήκαμε, ήρθε ο Λευτέρης με πήρε, το είπα εγώ στους γονείς μου, το είπαμε και αποφασίσαμε, ρωτήσαμε και τους αδερφούς της εκκλησίας, γιατί εγώ πήγαινα στην εκκλησία στο Εγάλαιο, ο Λευτέρης πήγαινε στην Πετρούπολη. Το είπαμε και στους ποιμένες μας, να προσεύχονται και εκείνοι. Βγήκαμε μαζί. Ήπιαμε έναν καφέ, μιλήσαμε ειλικρινά, το τι ζητάει από τη ζωή του καθένας. Είπαμε και διότι αγαπάμε το Θεό, θέλουμε να μείνουμε στο Χριστό, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αποφασίσαμε μετά να τα αφήσουμε στον Κύριο. Λέμε, θα προσευχόμαστε, θα το πούμε στους γονείς μας. Αν δούμε κάποιο εμπόδιο, σταματάμε, γιατί είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές οικογένειες. Όλοι κάτι κουβαλάμε μέσα στη ζωή μας και από την παλιά μας ζωή, πριν να γνωρίσουμε τον Κύριο, και από τις οικογένειές μας όσο έχουμε μεγαλώσει. Το αν ταιριάζουμε, εμείς βλέπουμε το φαινόμενο. Πιστεύω ότι το βλέπει μόνο ο Κύριος. Αν δύο άνθρωποι ταιριάζουν, μόνο ο Κύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Και πραγματικά ξεκινήσαμε, το είπαμε στους γονείς μας, προσευχόμασταν κι εμείς, ήρθε και ο Λευτέρης, τον γνωρίσανε και στην εκκλησία που πήγαινα εγώ και ο Ποιμένας. Και σιγά σιγά ξεκίνησαν να προχωράμε. Λέμε, όπου βρούμε εμπόδιο θα σταματήσουμε. Είδαμε πολύ το χέρι του Θεού να μας βοηθάει. Ήθελα να σας πω κιόλας, το θυμήθηκα πριν. Πριν γνωρίσω το Λευτέρη, επειδή γενικά και οι γονείς μας ήταν άνθρωποι του μεροκάματου. Δεν είχαμε κι εμείς, δεν είχαμε μια ιστορία με το Λευτέρη να πεις ότι σπουδάσαμε, δουλεύαμε, μαζέψαμε χρήματα για το μέλλον μας. Παγώσαμε και ξεκινήσαμε πάλι τη ζωή μας στον Κύριο. Και λέμε τώρα τι να κάνουμε. Και είπαμε με το Λευτέρη, λέμε, θα αποφασίσουμε. Αραβωνιαστήκαμε και λέμε θα ορίσουμε ημερομηνία. Πράγματι, ορίσαμε ημερομηνία μετά δύο μήνες. Ήμασταν και μεγάλοι σε ηλικία, 26-27 χρονών. Ό,τι έχουμε. Έχουμε ένα τραπέζι. Έχουμε μια κρεβατοκάμαρα. Ναι, ένα σαλόνι. Ό,τι έχουμε. Ό,τι δεν έχουμε δεν πειράζει. Εμείς θέλαμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και ήθελα να πω ένα διάστημα πριν, ενώ προσευχόμασταν και νηστεύαμε με τα κορίτσια από την εκκλησία που έκανα παρέα. Μου είχε μιλήσει με το προφητικό χάρισμα ο Κύριος και μου είχε πει «Έλα και εγώ θα σε πρικίσω». Και πράγματι, λέω, σκεφτόμουν μετά όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός κινεί καταστάσεις και μεγάλες ευλογίες. Έβαζε στην καρδιά συγγενών, αδερφών μας από την εκκλησία. Μία αδερφή μας, τώρα ένα παράδειγμα θα σας φέρω, που ήταν στην Αμερική, μας έστειλε ένα μεγάλο ποσό και πήραμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ο θείος μου που ήταν στην Ολλανδία μου έστειλε πρωτοφόρετο, η γυναίκα του το φόρεσε, το νηφικό. Δηλαδή έβαζε ο Θεός στην καρδιά μας, δίνανε χρήματα, δώρα. Πράγματι μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών
ο Θεός μας είχε φτιάξει το σπίτι, βρήκαμε σπίτι, νοικιάσαμε, δουλεύαμε βέβαια. Αλλά πώς θα μπορείς να μαζέψεις για να κάνεις ένα γάμο. Σε δύο μήνες, από δύο παιδιά που δεν είχαν τίποτα. Αποφασίσαμε, παντρευτήκαμε και συγκεκριμένα δεν θα πηγαίναμε ούτε ταξίδι, ούτε σούπερ μάρκετ, στο σπίτι για να το γεμίσουμε. Και το βράδυ του γάμου έδωσα αυτές τις καρδιές των αδερφών μας από τις εκκλησίες, των συγγενών μας. Μαζέψαμε τότε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πήγαμε σούπερ μάρκετ, πήγαμε γαμήλιο ταξίδι με το Λευτέρι, κάτι ξεχρώσαμε, όχι τα Max, δεν θυμάμαι. Είναι και πολλά τα χρόνια, πάντως ο Θεός μας ευλόγησε πάρα πολύ. Δηλαδή ο Θεός κάνει θαύματα. Αυτό, όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται, δεν είναι τίποτα για το Θεό και το οικονομικό και ολαρκεί ο άνθρωπος να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Βέβαια πέρασαν πολλές δυσκολίες, κάναμε και εμείς τον αγώνα μας, δουλεύαμε. Μας άρεσε πολύ να καλούμε αδερφές στο σπίτι, νεολαία, ό,τι είχαμε, ένα καρπούζι, καρπούζι. Ένα απλό φαγητό, έτσι μας είχαν μάθει κιόλας, εγώ και στην εκκλησία που πήγαινα. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη την αγάπη και τη συντροφιά, την καλή, την πνευματική συντροφιά. Ό,τι είχαμε, το βγάζαμε και καλούσαμε. Μία καλούσαμε αδερφούς μεγάλους, καλούσαμε νεολαία. Προσπαθούσαμε κι εμείς ό,τι μπορούσαμε. Απ' την αρχή θέλαμε να κάνουμε μωρό, η αλήθεια ήταν. Αλλά αφού πέρασε το διάστημα, βλέπουμε ότι δεν μπορούσα να μείνω έγκυος. Πήγαμε σε κάνα δυο γιατρούς, δεν βρέθηκε κάποιο αποτέλεσμα, έκανα κάνα δυο θεραπείες. Ένα βράδυ είδα ένα ενύπνιο, τον ποιμένα που είχα τότε στην εκκλησία μας, στο Εγάλεο που πήγαινα, και πιστεύω βέβαια ότι ήταν ο Κύριος που μου μιλούσε και μου είπε, αν μπορείς να περιμένεις και να πονάς, γιατί στεναχωριόμασταν, εγώ θα σε ευλογήσω. Αρκεί να περιμένεις, αλλά να ξέρεις, εγώ θα έρθω και θα σε ευλογήσω. Και το πήρα ότι ήταν ένα σημάδι από το Θεό και συνεχίζαμε να προσευχόμασταν και στις εκκλησίες που πηγαίναμε προσευχόντουσαν οι αδερφοί. Και μετά από 3 χρόνια, 4, πώς ήταν, συγκεκριμένα πήγαμε σε μια γιατρό. Ναι, αυτό να πεις. Και η γιατρός πίστευε ότι έπρεπε, εγώ είχα ένα πρόβλημα τώρα, το οποίο θα έπρεπε να μπω όμως να κάνω επέμβαση για να λύθει αυτό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη της. Μου λέει να κάνουμε τις διάφορες εξετάσεις παρεγχειρητικές. Μου λέει δεν πιστεύω να είσαι έγκυος. Λέω τι λέτε τώρα, λέμε εδώ, είχαμε για να μείνω έγκυος. Δεν είμαι έγκυος σίγουρα. Μου λέει καλά, κάνε ένα τεστ εγκυμοσύνης να είμαστε σίγουροι και βλέπουμε μετά. Λέω εντάξει, πήγα, πήρα ένα τεστ εγκυμοσύνης, είχα ξανακάνει και όλα αυτά τα χρόνια για να κάνω την επέμβαση. Και όταν κάνω το τεστ εγκυμοσύνης, βλέπουμε το Λευτέρι βγαίνει θετικό. Δεν το πιστεύω. Κοιτάζαμε καλά-καλά. Με φύλαξε ο Θεός δηλαδή και δεν μπήκα να κάνω την επέμβαση και ο Κύριος ήθελε να ενεργήσει εκείνος. Θαυμαστός είναι ο Κύριος. Ναι, θαυμαστά, όχι ανθρωπίνος. Έπρεπε να πάρει εκείνος η δόξη, γιατί εκείνο να ανήκει. Ναι. Έτσι έμεινα έγκυος, γέννησα το Γιάννη μας, δόξα τον Θεό, με τη χάρη του Θεού, με την επαγγελία. Και μετά από 3 χρόνια έμεινα πάλι στα 2 χρόνια έγκυος και γέννησε και τον Κωνσταντίνο μας. Ευχαριστούμε τον Θεό όλα αυτά τα χρόνια, θέλω να πω, ποτέ δεν μας άφησε. Περάσαμε δύσκολα, του Λευτέρη πεθάνανε και 2 γονείς του. Μετά άρρωσε εμένα ο πατέρας μου, είχε μια σπάνια ασθένεια. Έφυγε στον Κύριο με αυτή την ασθένεια κιόλας. Αλλά ο Κύριος πάντα ήταν κοντά μας. Μας βοήθαγε, μας ενίσχυε, μας μιλούσε με διαφόρους τρόπους. Μόλις πέθανε ο πατέρας μου, μετά από ένα διάστημα, τώρα θα το πει και ο Λευτέρης βέβαια, πέρασα μια μεγάλη δυσκολία με το θέμα της υγείας του Λευτέρη. Θέλω να πω ότι ο Θεός μας βοήθησε, εμένα μου χάρισε μια πολύ καλή εργασία και ο Λευτέρης δούλευε σε 2 δουλειές τότε, αγωνιζόμασταν και είπαμε γιατί να μην πάρουμε ένα δάνειο που μας τονεί και να κάνουμε ένα δικό μας σπίτι. Βέβαια, επειδή παλεύαμε πολύ και κουραζόμασταν πολύ και ήμασταν μόνοι μας, τότε συνέπεσε, είχαν πεθάνει οι γονείς του Λευτέρη, ο μπαμπάς μου ήταν ανάπηρος. Και ό,τι μπορούσαμε στο σπίτι, τα έκανε ο Λευτέρης μόνος του με πολύ προσωπική εργασία. Και ό,τι μπορούσα, βοήθαγα και εγώ. Είχαμε και τα παιδάκια μας μικρά. Και με μια απότομη κίνηση, του βγήκε μια φορά που βοήθαγε και στο σπίτι, έκανε δουλειές, του βγήκε το γόνατο. Επειδή όμως βιαζόμασταν πολύ για να μετακομίσουμε, είπαμε θα τα αφήσει. Ενώ είχε πρόβλημα με το γόνατό του, συνέχισε για να μετακομίσουμε, να πάμε στο καινούργιο σπίτι και να το δούμε.
Τώρα θέλει να πει ο Λευτέρης σε μια δύσκολη... Είχε πρόβλημα, λέει, το πάνω μέρος δεν κρατούσε το κάτω μέρος. Του έφευγε το γόνατο. Έφευγε το κάτω μέρος. Και έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά έπρεπε να δουλέψω δύο δουλειές και να έχω και το σπίτι. Και είχαμε και με τη μετακόμιση. Ήταν πολύ πιεστική η περίοδο εκείνη. Κάποια στιγμή κάνω μια απότομη κίνηση, βγαίνει το κάτω μέρος του ποδιού, συνήθως το βάζα μόνος μου, το κούμπονα. Και δεν ξανάμπαινε. Λοιπόν, αγαπώ πολύ, πάω στο νοσοκομείο στο Θριάσιο, μου λένε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου, δεν μπορούμε να σε αναλάβουμε εμείς, θα πρέπει να πας στο Αττικό. Πάω στο Αττικό, με αναλαμβάνει ένας πολύ καλός γιατρός, διευθυντής και καθηγητής. Αλλά ταυτόχρονα, όπως είμαι στο δωμάτιο... Καθυστερούσαν πολύ. Επειδή δεν υπήρχε, είχε ένα μικρό όγκο στο γονατό του και επειδή δεν υπήρχε ογκολογικό στο Θριάσιο, δεν ξέραν αν θα τον μεταφέρουν σε άλλο νοσοκομείο. Επειδή ήταν κοντά μας στο Αττικό και επειδή μόλις πρόσφατα είχε πεθάνει ο μπαμπάς μου και τα παιδιά μικρά και η μαμά μου δεν είχαν περάσει 15-20 μέρες, τους παρακάλεσα λίγο αν μπορούμε, μάθαμε ότι το Αττικό έχει και ογκολογικό για να δουν την κίστη, να τον μεταφέρουν. Όμως αυτή η καθυστέρηση των 3 ημερών, ο Λευτέρης ήταν ακίνητος και του κάνανε και αντιπυκτικές ενέσεις, μέχρι να γίνει και η μεταφορά του στο νέο νοσοκομείο, καθυστερήσαμε για να ξεκινήσει η επέμβαση. Μία μέρα ενώ ήταν στο δωμάτιο. Είμαι στο δωμάτιο, ναι. Και δίπλα μου είναι ένας νεαρός, ο οποίος ήταν με το αυτοκίνητο, μάλλον την παρέα του, και έχουν φύγει, έχουν κάνει τούμπες στην Εθνική γιατί τους έφυγε το αμάξι. Του μιλούσα για τον Κύριο, για τον Θεό, πώς ο Θεός ελευθερώνει. Του μιλούσα για να προσεύχεται το παιδί. Ταυτόχρονα, σε κάποιο σημείο, νιώθω τρομερά έντονα δίπλα μου τον Θεό. Έχω σαστήσει. Ταυτόχρονα που γίνεται αυτό, νιώθω σαν να πέφτει το ταβάνι πάνω μου. Σαν να γκρεμίζεται το νοσοκομείο πάνω όροφος και να πέφτει πάνω μου. Σταματάει η αναπνοή μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έχω πάθει ένα σοκ, με βλέπει η μητέρα του νεαρού. Μου λέει τι έχετε πάθει, είσαστε καλά, τι γίνεται, δεν μπορώ να μιλήσω. Ταυτόχρονα όμως, σαν να αρχίζω σιγά σιγά να αναπνέω, πολύ ελάχιστα. Σιγά σιγά να αρχίζω να επανέρχομαι. Τι είχε γίνει, έχω πάθει πνευμονική εμβολή, έχει φύγει θρόμβος και εκείνη την ώρα έρχεται ο Κύριος και τον σταματάει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να σταματήσει. Θα σας το εξηγήσω πώς μου το εξήγησε ο αδελφός ο Ρανίλο Γρήβας. Με έχουν πάει για επέμβαση. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν καταλάβανε ότι έπαθε εμβολή. Έκανε αιμοπτήσεις και λέγανε δεν είναι τίποτα, είναι από το άγχος του, έχει πιεστεί, έχει φοβηθεί. Δεν βάζω στο χειρουργείο, αλλά δεν επανερχόμουν. Έκανε πολλές ώρες μετά να επανέλθει από το χειρουργείο. Ο Λευτέρης δεν μπορούσε να συνέλθει, όλο κοιμότανε και έκανε πολλές ώρες. Και την άλλη μέρα το πρωί έβηχε. Και την ώρα που έβηχε, μου λέει έφθινε αίμα. Λέω ρε παιδί μου, είσαι σίγουρος, μου λέει ναι. Α, του λέω στους γιατρούς, λέω, ξέρετε κάτι, ο άντρας μου βύχει και βγάζει αίμα. Α, μου λέει, θα είναι από το χειρουργείο, ο λαιμός του θα γδάρθει. Εντάξει, και αυτοί δεν το θεωρήσαν τόσο πολύ. Πάω, το ξαναλέω, δεν μου δώσαν τόση σημασία. Του δίνω μια χαρτοπετσάτα, του λέω, πάρ' το χαρτομάντιλο, σε παρακαλώ, και βήξε, γιατί δεν με πιστεύουνε. Και όντως βύχει και μόλις έβηξε, είχε κατακόκκινο αίμα. Το παίρνω, πάω στο γραφείο των γιατρών και λέω, να σας πω κάτι, σας λέω, ότι ο άντρας μου βύχει και βγάζει αίμα. Και μόλις βλέπουν τη χαρτοπετσέτα με κατακόκκινο αίμα, ήταν όλοι οι γιατροί μέσα, θορυβηθήκαν, έρχονται, μαζευτήκαν πόσα άτομα από πάνω του, καταλάβανε ότι κάτι είχε πάει σοβαρό. Βέβαια, το πρόβλημα ήταν ότι αυτό ήταν πριν το χειρουργείο και το Λευτέρη τον εγχειρήσανε με πνευμονική εμβολή. Τον βάλανε αμέσως στην εντατική, 3 μέρες έμεινε στην εντατική. Εκεί τώρα θα πούμε μόνος του πως ήταν ο χώρος της εντατικής. Εντάξει, εκεί κυριαρχούσε ο θάνατος. Ήξερες ότι μπαίνεις και δεν βγαίνεις. Και ήμουνα, αν δεν κάνω λάθος, ο μόνος με ανοιχτά τα μάτια. Και έρχεται ο πολύ αγαπητός αδερφός ο Δανίλο Γρήβας, μόλις έμαθε τη συνέντευξη. Στην εντατική, εγώ εκεί ήμουν απ' έξω και ήρθε δηλαδή, να τον δει, γιατί απαγορευόταν. Δεν μπορούσα να δω κανέναν. Έρχεται ο αδερφός.
Χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα, γιατί είναι πολύ αγαπητός αδελφός. Και μου λέει, αδελφέ, μου λέει, άκου να δεις, μου λέει, τι έχει γίνει με σένα. Λέω, αδελφέ, για αυτό που σας είπα πριν, που το σταμάτησε ο Θεός, γιατί κατέβηκε η παρουσία του Θεού και σταμάτησε αυτό που έπρεπε. Μου λέει, άκου να δεις, Λευτέρη, μου λέει, έχουμε ένα ποδοσφαιριστή, μία μπάλα και ένα τέρμα. Και κλωτσάει το ποδοσφαιριστή στην μπάλα. Τι πιθανότητες έχουμε? Να μπει γκολ, και αν είναι και άσχος, να πάει απ' έξω. Μου λέει, εσένα, μου λέει, πήγε στο δοκάρι. Λέω, αδελφέ, τι εννοείς? Μου λέει, αδελφέ, ο Θεός σου σταμάτησε τον φρόβο ανάμεσα στους πνευμονικούς, σε κάποιο στην σημείο, καρδιά, στην καρδιά. Στην καρδιά, νομίζω και στο πνεύμα. Και στο πνεύμα. Ή θα πήγαινε στην καρδιά ή στο πνεύμα. Κάτι θα έφραζε. Ένα από τα δύο θα έφραζε. Ένα από τα δύο. Λέω, Θεέ, γι' αυτό κατέβηκε η παρουσία του Θεού. Που σας είπα που ήμουν στο δωμάτιο μέσα. Τελειώνουμε με το νοσοκομείο. Να πω για την εκκλησία. Εκείνο το διάστημα στην εκκλησία, μόλις μάθανε ότι ο Λευτέρης έπαθε πνευμονική εμβολή, ότι είχε μπει εντατική, κάνανε προσευχές οι αδελφοί πάρα πολύ. Ναι, όλη η εκκλησία. Όλη η εκκλησία. Και είχε δει η μητέρα μου, νομίζω, ένα όνειρο, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήταν οι αδελφοί μας στην εκκλησία, είχαν κάνει μία αλυσίδα. Τα χέρια τους, πιασμένη χέρι, και αυτή η αλυσίδα κάλυπτε το Λευτέρη, γύρω-γύρω από το Λευτέρη. Πράγματι, μετά τρεις μέρες βγήκε από την εντατική, τον βάλανε στο δωμάτιο ημερήσιας φροντίδας, τον πρόσεχα. Και μετά από ένα διάστημα περίπου 25 μέρες, 23 μέρες. Λίγο πριν φύγω, που ήταν να πάρω το εξιτήριο την προηγούμενη μέρα ή την ίδια μέρα, έχει φωνάξει ο καθηγητής της Ορθοπαιδικής όλους τους διευθυντές, όλους τους γιατρούς και όλους τους ειδικευόμενους. Και τους λέει, ελάτε, είχε γεμίσει όλο το δωμάτιο από άσπρες στολές. Και τους λέει, χαρακτικά, τον βλέπετε αυτόν εδώ? Λέει, αυτός είναι ο ένας στο ένα δισεκατομμύριο που ζει. Χριστέ μου. Ο ένας στο ένα δισεκατομμύριο που ζει. Δηλαδή, η πιθανότητα ήταν ένας στο ένα δισεκατομμύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, ότι το θαύμα που κάνει ο Θεός. Μετά... γίναμε καλά, δόξα τω Θεώ, πιάσαμε δουλειά, προχωρήσαμε, τακτοποιηθήκαμε. Εντάξει, όλα αυτά, βέβαια, δούλευε με βάρδιες. Ναι, είχα. Είχες βάρος. Και γιατί είπα πριν, σας είπα και τόνισα αυτό με το στρατιωτικό, για το στρατό. Γιατί μπορούσα πολύ εύκολα να πάρω το Ι5. Πρώτα απ' όλα ήμουν ο μοναδικός φαντάρος στο στρατόπεδο, ο οποίος είχα δύο Ι4. Τα είχαν δώσει για να μην κάνουν τίποτα. Ναι. Και τι έκανε ο Θεός? Γιατί το έκανε ο Κύριος αυτό? Επειδή ξέρει τα μέλλοντα. Κάποια στιγμή έκανα αιτήσεις στο δημόσιο. Για να μπω μόνιμο στο δημόσιο. Γιατί με το πρόβλημα υγείας δυσκολευόμουν πολύ στις εργασίες. Φαντάζομαι ότι να δουλεύεις δύο δουλειές με ένα τέτοιο πρόβλημα είναι σοβαρό. Προσευχόμουν πολύ. Κάποια στιγμή έμαθα να κάνω τις αιτήσεις και βοήθησα αδελφούς να μπουν στο δημόσιο. Και μάλιστα ένας αδελφός λέει, Θεέ μου, λέει, έδωσε εμένα και δεν έδωσε το Λευτέρη. Είχα σταχωρηθεί, λέγα, Θεέ μου, λέω, τι έγινε, εμένα μ' έχεις αφήσει. Και κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, κύριε Λευτέρη, ελάτε από εδώ, έχετε μπει μόνιμο στο δημόσιο. Μου λέω, καλά, λέω, ποιος μου κάνει πλάκα τώρα, λέω, ποιος είναι? Όχι, μου λέει, αλήθεια, λέω. Δεν άσε τώρα, λέω, πες μου ποιος είσαι και μου κάνεις πλάκα. Γιατί το ξέρανε οι αδελφοί, λέω, κάποιος με αστειεύεται. Όχι, μου λέει, ελάτε από εδώ, λέει, όντως πήκες. Και πήρα και πραγματικά είχα κάνει αίτηση και μετά από 13 χρόνια βγήκε έγινε η πρόσληψη όσων είχαμε να μπούμε και μπήκα στο δημόσιο. Αν είχα πάρει Ι5 δεν θα μπορούσα να μπω μόνο στο δημόσιο. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε αυτόν τον άνθρωπο να με βοηθήσει για να περάσω στο στρατιωτικό μου. Και ευχαριστώ τον Θεό και με άφησε να ζήσω γιατί μου εκπλήρωσε όλα τα όνειρά μου. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί πραγματικά αυτό που του ζήτησα το εκπλήρωσε στο 1000%. Να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Τι όμορφα, λέω. Όσο ήμουν στις ουσίες δεν χαιρόμουν τίποτα. Και πολλές φορές βλέπω νέους που παρασύρονται και λέω τι πάει να κάνει τώρα. Δεν μπορεί να καταλάβει που πάει να μπλέξει. Εκεί που είναι μέσα η αμαρτία έχει πόνο, έχει ταλαιπωρία. Δεν δίνει τίποτα χαρά. Η χαρά πραγματικά είναι στα πράγματα του Θεού. Εγώ βλέπω τους νέους μας και τους χαίρομαι τόσο πολύ. Βλέπω τη χαρά τους, βλέπω πόσο ευτυχισμένα είναι τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε χριστιανικά περιβάλλοντα. Δόξα τω Θεώ, τίποτα άλλο. Τι άλλο να πούμε. Ευχαριστούμε τω Θεώ. Τώρα περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας πάρει στον ουρανό.
Πάντως, σας έχει δοτεί πολύ. Αμήν. Αλλά καταλαβαίνω ότι πολύ αγαπήσατε τον Κύριο. Αμήν. Αυτό το καταλαβαίνω. Όλη την καρδιά σας, παρόλο τις δυσκολίες στη ζωή σας ήρτανε, η καρδιά σας ήταν μέσα με τον Κύριο. Αυτό είναι το ωραίο, ότι όσες δυσκολίες και να έρθουν, ο Θεός είναι εκεί. Mm. Θα έρθει η δυσκολία, αλλά ο Θεός θα είναι εκεί, θα είναι δίπλα σου, να σου δώσει το χέρι του να σε σηκώσει. Να περιμένει το προβατάκι που... Το πρόβατο, ναι, ναι, ναι. Έχει μια αγκαλιά ανοιχτή ο Κύριό μας και τον Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμήν. Τώρα περιμένουμε την ημέρα που θα έρθει να μας πάρει. Αμήν. Αυτό περιμένουμε. Αμήν, αδελφέ. Ναι, ναι, αυτό περιμένω. Εγώ τα κλείσω τώρα, αν, έχετε, αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κάποια άλλη εμπειρία. Ήθελα μόνο να κλείσω με έναν εδάφιο. Να σας αφιερώσω και αυτό. Αμήν. Λέει η Γραφή ο Κύριος ότι δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί δεν ήμασταν τους καλύτερους. Αλλά ο Κύριος ήρθε αφού εμείς ζητήσαμε βοήθεια. Τώρα, μία ερώτηση που συνηθίζω και κάνω. Τι συμβουλεύετε? Κάθε ένα από εσάς τώρα με τη σειρά στους ανθρώπους που σας ακούνε σήμερα. Μια ζευγάρια που ήταν να... Αυτό που η προτροπή μου είναι να ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, όπου και να βρίσκεται και στα βάθη της λάσπης να βρίσκεται, να ζητήσει τον Χριστό. Ο Χριστός θα τον ακούσει, ο Χριστός θα τον ελευθερώσει, ο Χριστός θα τον απαντήσει στα αιτήματά του και θα τον βοηθήσει. Όπως λέμε όλοι μας, αν βοήθησε εμένα, θα βοηθήσει και τον πιο διαφορετικό. Αδελφή Κρίση, εσείς. Και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει ελπίδα. Για όλα υπάρχει ελπίδα. Είναι ο Κύριος ακούει και σώζει. Αμήν. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε λόγια για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για αυτά που ακούσαμε, αυτή την πολύ ωραία ομολογία. Σας ευχαριστούμε και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη ομολογία. Ευχόμαστε ο Κύριος, όπως ευλόγησε τα αδέλφια μας, να ευλογήσει και εσάς που μας ακούτε σήμερα. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.